Αφού ακούσαμε ολόκληρο το τραγούδι των Europe το 2019, κάτι που δεν έχουν κάνει ούτε οι Europe οι ίδιοι, πιστεύω, αυτή την περίοδο. Τι ωραίος μήνας είναι αυτός ο Μάιος. Τι ωραίος μήνας. Double. Αμερικάνικα. Double. Άκου να δεις. Ναι, ναι, ναι. Επίθεση Τσίπρα στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε εδώ. Έχουμε και πολιτικά, λόγω εκλογών, αλλά ναι, ναι. Για τα πολιτικά. Ναι. Βλέπεις εσύ, είδες, μια χαρά είμαι. Συνήρθα. Τι να πω τώρα, να πω όλη την ιστορία, την είπα να το πρωί. Να πεις την ιστορία, να ζητήσω εγώ συγγνώμη. Τα φιλαράκια μου, τα αδέρφια μου, αλλά ήταν κάτι που δεν γινότανε. Έχω μαλώσει με τη μισή εθνική οδό για να προλάβω να πάω στα βαφτίσια που βαφτίζει ο Γιαννούλης, στο Γάμπα. Εντάξει, έχω μαλώσει με όλη την εθνική οδό. Ναι. Για να προλάβω. Και φτάνω εκεί και μου λένε ότι είναι στο νοσοκομείο. Αγχώθηκα λίγο ότι κάτι μπορεί να άπαθες. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μωρέ, τίποτα δεν είναι. Ναι, απλά πήρα ένα τηλέφωνο, με ενημέρωσαν ότι το τίποτα δεν έχει το μοσχάρι, μου είπε ένας γιατρός κορυφαίος. Κορυφαίος γιατρός. Ευχαριστώ και πέρα τους γιατρούς. Χάσαμε την εκκλησία. Δεν μας θέλει με το Μάικ, με τίποτα. Ξέρεις τι μου είπε. Πόσες φορές πήγες να κάνεις κουμπαριά με το Μάικ και στράβωσε. Έχουμε 0 στα 6. Πώς έχει γίνει αυτό, εξήγησε. Εντάξει, έχουν τρακαρίσματα. Τι να πούμε. Εντάξει, τώρα όλα καλά. Βαφτίστηκε το παιδί. Η τεράστια Εύελιν. Η αδερφή μου και η καθάριση. Παρόλο που έτρωγα μπινιλίκι 8.30 ώρα το πρωί, αλλά τι να κάνουμε. Δεν με αφήνανε οι γιατροί να φύγω. Εντυπωσιακή παρουσία, αδερφή σου. Μπορώ ναι, να έμαθα. Εντυπωσιακή παρουσία. Με ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Θα δεις φωτογραφίες όταν θα βγουν. Θα κάνω μοντάζ, θα βάλω και τα μούτρα μου εκεί. Δεν είναι, κάντο. Εύκολο είναι. Να μαζίσει 30 φιλένια. Κακές γλώσσες λέγανε ότι δεν ήρθες γιατί δεν ήθελες να πεις αυτό το όνομα. Τι λες βρε, μη λες χαζομάρες. Έτσι λέγανε. Το παιδί μια χαρά. Κλασικές κακές γλώσσες που ήταν εκεί μαζεμένες, τις ξέρεις εδώ. Όχι, μια χαρά είναι. Το παιδί είναι όμορφο, ευτυχώς έμοιασε στη μαμά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, δεν είναι γαμπέικο. Δεν είναι. Δεν είναι. Ναι, ευτυχώς. Δεν είναι του βουκεφάλα το. Ναι, ναι, δεν είναι αυτού του άσχημου άντρα. Είναι η αλήθεια. Και πολυλογά θα μπορούσαμε να πούμε. Ούτε έκλαψε. Ούτε έκλαψε, δεν ακούστηκε, δεν πήγαμε στην εκκλησία βέβαια. Εμείς δεν μας έβαλαν. Είχα καλά, τι απ' έξω, καθώ σου να. Πάντα κάθομαι έξω από την εκκλησία. Τι πα μετά. Για το φαΐ. Για την κούτρα, Πληρώσαμε, Γιάννη. Ποτέ δεν είναι κούτρα. Εντάξει, πέρασαν αυτά. Για πες, το ταξίδι πώς ήταν, Φτιάξουμε λίγο, δεν μιλήσαμε καθόλου γιατί. Γιατί πέθανες. Γιατί παραλίγο να ψοφήσω. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Γιάννης, ο οποίος έφαγε 4 διαφορετικά κρέατα και πίτσα το ίδιο βράδυ. Ναι. Και μου λέει η μάνα μου, όχι, λέει, δεν φταίει το φαΐ. Δεν φταίει το έφαγα το κοπάδι που έφαγες και τον εκπρόσωπο της ιταλικής κουζίνας. Θα το πω γιατί είναι η μάνα μου στον δρόμο τώρα, γυρνάει στην καρδίτσα και μας ακούει. Μάνα, κοίτα εδώ τι έφτιαξε. Έφτιαξε ρολό κοτόπουλο. Με τι? Με πατάτες φούρνο, ρε παιδί. Ναι. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι με λάχανο του Σι. Με έφερε αρνί. Αρνί. Από την καρδίτσα. Η σούβλας. Αρνί, ρε. Αρνί, ρε, αγόρι, πώς μαχαιρεύτηκε. Του σούβλα, ρε, φίλε. Του σουβλούσαμε το αρνί. Ναι. Θες την κατάψυξη, λέει, δεν έπαθει τίποτα. Ναι. Αυτό που λένε όλες οι μανάζες. Ρολό κοτόπουλο, αντέχεται. Και αρνί. Ναι. Και αρνί. Μετά με έφτιαξε σνίτσελ. Χοιρινό, ναι, τα πιάσαμε όλα. Μετά έβαλε μπιφτέκια. Μουσχαρίδια. Μισό-μισό. Μισό-μισό, ναι. Και λέει ο γιος μου, λέει μπαμπά, λέει θέλω πίτσα. 11 η ώρα. Και δεν πήρες μόνο για το γιο σου, πήρες και για σένα όμως. Και πήρα πίτσα όλη την οικογένεια εκεί πέρα, πανηγυρίζαμε, κάναμε ράνα. Πίτσα. Τρώω και 3 κομμάτια πίτσα εγώ. Τέτοια. Και 12 η ώρα πάπαλα. Δεν μπορείτε το στομάχι στο. Τέλος. Στο στόμα και τελειώσαμε. Από τέλος. Σήμερα λοιπόν και εγώ και ο Γιάννης ακολουθούμε σκληρή. Σήμερα ξεκινάμε μόνο ριζάκι το βράδυ. Ρύζι σκέτο, έφαγα ένα μήλο το πρωί. Ρύζι. Τι μήλο? Τώρα, μήλο πράσινο. Ποτέ. Τέλος πάντων, ναι. Και ριζάκι. Τέλος και πάντων, το θέμα παλεύω, είναι ότι παλεύω ξεκινάμε λίγο. Δίαιτα από εχθές. Ξεκινήσαμε. Ναι. Γυμναστική από αύριο. Θα πάμε μαζί για γυμναστική. Θα πάμε μαζί, τώρα θα έρθει τα βατζιλίκη θες, δεν θες. Θα σε πάρω. Όπου να είναι, δεν έχει. Που. Κοντά στο σπίτι να είναι. Όπου να είναι τώρα, θα έχουμε να σε φορτώνω να πηγαίνουμε. Ναι. Θα κάνουμε μία ώρα και 20 λεπτά. Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε περπάτημα στην παραλία. Μία ώρα και 20 λεπτά. Τι θα κάνουμε περπάτημα. Αερόβια θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, τι ημέρα. Ο αντίθετο κούμπο. Τώρα θα κάνουμε την καλή γυμναστική.
Ποια είναι η καλύτερη. Του Παναθηναϊκού, όχι του ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού. Κατευθείαν να με βάλει στο Παναθηναϊκό. Κατευθείαν ο Μπράντοβιτς εκεί, ζέσταμα, διατάσεις. Θα βγάλω μυϊκά προβλήματα. Δεν πάει να βγάζει ό,τι θέλει, με το ζόρι θα έχει. Εδώ μας χαιρετάει ο κόσμος από το Instagram. Χαιρετάμε και εμείς τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε. Τίποτα, φίλε. Είμαι η κορυφαία ομάδα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και σε αριθμούς πλέον. Και σε αριθμούς δεν έχει ξανακάνει καμία. Για να μην είναι αυτό το Παπατζηλί και το εμείς και κανένας επίτευγμα άλλος. Του ΠΑΟΚ, του Ιβάν, του Ράσβαν Λουτσέσκου, του Μάκη Καγκάτση και του Σταύρου Κόρκα. τι γελάς. Αν δεν είχα βγάλει εγώ το κάρμα, δεν κάναμε τίποτα να ξέρεις. Ακριβώς. Το αυτό το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι το κάρμα. Και το παίρνουν τώρα όλοι, ξέρεις. Το παίρνουν όλοι αφού το είδαν. Το, εντάξει, αυτό γράφεις κάρμα στο Google και βγαίνει Σταύρος Κόλκας, say it first. Ναι, say it first. Ακριβώς έτσι. Και όχι say it και write. Write it first, ναι, write συγγνώμη. First. Ναι. Ωραία. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η καλύτερη ομάδα του... της Ελλάδος. Της Ελλάδος με αίτητο πρωτάθλημα ξεκινώντας με μείον 2. Γιατί αυτά ξεχνάνε. Ναι, και αυτό. Εντάξει, και ναι. Κύπελο στην έδρα του αντιπάλου. Τρεις φορές, όχι, δύο φορές. Δύο φορές στην έδρα του αντιπάλου και μία στο ουδέτερο με αρκετούς κιανόκρανους. Σε 12 μήνες από τώρα. Ναι. Έχουμε τελικό κυπέλο και είναι πάλι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Με μία ομάδα, ξέρω, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. με την κοπέλα μας. Δεν θα κατέβουνε. Και θα γίνει στο ΑΚΑ. Πλέον είναι σχέση. Κοίτα. Αν έχουν ψυχή, ναι. Γιατί είναι και κουράδες αυτή είναι ναι. η λέξη, εντάξει. Μπορεί να το κάνεις διπλό τον τελικό, αφού δεν έχουμε την παιδεία, ωραία, και την ποιότητα. Διπλό τελικό. Ναι, κάνε τον διπλό. Εμένα με συμφέρει και μόνο να τον κερδίζω. Ναι, εντάξει. Πρέπει να σου δίνω second chance που λένε και στον Καναδά. Second chance. Second chance. Ναι, second chance. Έλα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άμα θέλετε για να αποκτήσετε άλλη μια ευκαιρία, second chance. Ωραίο αυτό. Να γίνει και πιο τηλεοπτικό το προϊόν, να γίνει και δεύτερο παιχνίδι. Να γίνει δεύτερο παιχνίδι, ναι. Στην έδρα ή στην άλλη. Ναι, αυτό. Αν παίζω στην Τούμπα πρώτη φορά, δεν θα σου βάλω 3 γκολ, αγόρι μου. Να έχει ενδιαφέρον, θα σταματήσω τα 2. Θα αφήσει να έρθουν οπαδοί. Δεν θα έρθει ούτε μισό. Και δεν θα κατέβει ούτε μισό. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε όριμοι. Είναι πολύ τοξικό το ποδόσφαιρο. Εχθές πώς ήταν μέσα στο γήπεδο εσύ που ήσουν προχθές? Η VIP. Όχι, είπαν χίλια πόσα άτομα, 1040. Χίλιες προσκλήσεις. Χίλιες προσκλήσεις. Πώς υπήρχαν μέσα? 700 εμείς και 300 αυτοί. Ήταν χίλιοι όμως? Όχι, 2000 ήταν τουλάχιστον. Α, αυτό λέω, ήταν παραπάνω. Ναι. Πώς μπήκαν αυτοί? Με προσκλήσεις. Τα γνωστά. Ναι, εμείς, να ο χορηγός, να ο έτσι, να ο γιουβέτσι. Ναι. Ναι. Η αστυνομία ήταν πολύ, ήταν αυτό, ήταν 3.000 που ή όχι, δεν ήταν. Είμαστε πιο έμπειροι, ήταν πολύ. Ήταν πολύ. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Όχι, λέω, ήταν έτσι. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ναι, ήταν. Α, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Μάλιστα. Ήταν παντού. Και πολύ security ακόμα. Γιατί και μέσα τηλεόραση, μέσα από την τηλεόραση δεν του έδειξε καθόλου. Δεν, δηλαδή, ναι, είχε και πολύ στα πέριξε. Ναι. Αλλά αυτό σου λέω ότι του επίσημου του έδειξε κάτι κοντινά και τέτοια. Λένε δηλαδή, όλοι οι επίσημοι του πλανήτη. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν επίσημοι τώρα. Και οι δύο ομάδες φρόντισαν οι επίσημοι να είναι λίγο πιο γυμνασμένοι. Δημοσιογράφοι πόσοι ήταν? 300. Όλοι, θα έγινε τίποτα. Κάτι πινελίκια. Παίζαν κακώς. Ο δημοσιογράφος πάει κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα, δεν είναι ανάγκη να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κακό συνέβη. Έγινε ένα λάθος εκεί. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ κάθισαν δίπλα στους VIP του ΠΑΟΚ. Και όταν έγιναν αντιληπτοί 2-3 που εντάξει γράφαν πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με τη δική μας προσέγγιση, ακούστηκαν κάποια πινελίκια. Παρενέβη. Έκανα εκεί την κίνησή μου, λέω παιδιά, sorry, άγουσα του. Ηρέμησαν τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Και μετά θα μας το χρεώσουν και αυτό ότι κάναμε κάτι εμείς τώρα, σε λίγο, δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Ωραία, πώς ξεκίνησε η ομάδα, παιχτικά? Η ομάδα έπαιξε, Γιάννη, θυμάσαι κάποια παιχνίδια που έπρεπε να είσαι τόσο συγκεντρωμένος για να τα πάρεις και δεν σε ενδιέφερε το πώς? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Δεν σε ενδιέφερε να κάνεις. Επαγγελματική νίκη δηλαδή. Ήταν ο ορισμός επαγγελματικής νίκης. Ο ορισμός. Δηλαδή η ομάδα τακτικά δεν έκανε μισό λάθος σε 90 λεπτά. Ναι. Ατομικά γίνανε λάθη. Είναι γίνανε, αλλά ξέρετε, είδα εγώ ότι δεν ήταν η φουλ επιθετική ομάδα που βλέπαμε τόσο καιρό. Δεν χρειάζεται να είναι φουλ επιθετική. Ναι, δεν χρειάζεται. Πιεσμένος, σκέψου εσύ σαν αθλητής. Λείπαν και 2-3 τραυματίες που λείπαν. Γεγονός. Άλλο σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Σκέψου εσύ τώρα ότι παίζεις σε μια ομάδα
που έχει χάσει από τον αντίπαλο σε έναν τελικό δύο φορές σερί. Και είσαι η ομάδα που δεν έχει στον πάγκο τίποτα. Ναι. Ωραία. Όσο περνάει ο χρόνος και δεν ελέγχεις το παιχνίδι, δεν θα αγχώνεσαι. Ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν τι έκανε ο ΠΑΟΚ, το έλεγξε το παιχνίδι, δεν κινδύνευε. Ο ΠΑΟΚ είχε υπομονή. Αυτό. Δηλαδή, είχε υπομονή για την καλύτερη ομάδα. Είχε υπομονή, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρουν και πιστεύουν πολύ στα προσόντα τους, στην αθλητική τους παιδεία, όλα. Στο δηλαδή, πλάνο. Στο πλάνο πάνω απ' όλα. Αλλά ξέρεις, έλπε στους παίκτες, παρόλο που δεν ορμάγανε, δεν πηγαίνανε όπως πηγαίνανε τους τελευταίους δύο μήνες, φουλ, ξέρεις, που λες από το πρώτο δευτερόλεπτο, ορμάω. Είχαν την υπομονή και φαινόταν και η υπομονή. Ότι ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα μπει το γκολ. Είχαν υπομονή. Και αυτό μου αρέσει εμένα όλη τη χρονιά φέτος και από πέρυσι. Ότι αυτό είναι, ξέρεις, η σιγουράντζα που βλέπεις στην ομάδα. Και ήρθε το γκολ σε ένα σημείο που είναι καταδικαστικό στο ποδόσφαιρο. Βάλτο λίγο το γκολ. Βάλτο γκολ μου, Ρεμπίλη. Βάλε το γκολ που έβαλε ο Κόλκας. Θα το βάλουμε εδώ να ακουστεί κιόλα. 45 λεπτά. Ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται. Κάνιας, σουτάρει ο Κάνιας, κοντράρει μπάλα, Πέλκας, πατάει περιοχή, Πέλκας, μέσα στην περιοχή, γκολ, 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 τσουπάκπομ, με γυριστό, 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-0, με γυριστό του Ράκπομ, από την εξαιρετική ενέργεια του Πέλκα, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Με το που σου πληρώνονται τα 45 λεπτά, ο ΠΑΟΚ σκοράρει. Απίστευτη ενέργεια του Πέλκα, γυρίζει στον Ράκπομ, γυριστό του Ράκπομ, 1-0 ο ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ακούς το Βλάκα τι λέει, γύρνα το λίγο. Αυτό που με κράζει το γιαλαμπούκα. Γυρίζει στον Ράκπομ, γυριστό του Ράκπομ, 1-0 ο ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο για το παιχνίδι. Ο φίλος μας μας ξεφώνησε. Του έλεγε ότι... όνομα ρε, ποιος είναι. Σταύρος. Άουσου. Αυτός πρέπει να αρέσει όπως ακούω τη φωνή. Μπήκε στο 45, Γιάννη. Ναι. Όταν είσαι ψυχολογικά φοβισμένος από τον αντίπαλό σου και σου βάζει και γκολ στο 45, είναι, φίλε, μαχαιριά. Είναι Βασίλης Αλέας. Κουφουγιάννης Καρακώστας. Ναι, είναι λίγο. Τι κάνει αυτός. Ξέρω, διατάσεις κάνεις ρε Βασίλη. Τι πιάσεις ρε φίλε. Χρονών, ρε φίλε. Δεν το έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου. Τεντώνεσαι. Αυτό είναι, φίλε, σε αυτή τη δουλειά. Αθλητής. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη, πρέπει να τεντώνονται κιόλας. Το λέει η διρεκτίβα. Τι πρέπει να κάνεις. Όχι, Μαλλιάς από τα Λίντελ ο Βασίλης. Σταμάτανε με το μαλλιάς, αλλά... Τα έχει κουρέψει από πέρυσι που κάναμε εκπομπή και ακόμα να μακρύνουν. Τα κουρεύει, να υποθέσω. Ναι. Α, είχε τόγκα. Ναι. Πάρτα με το ψάρι του μόνος. Έτσι μας κάνανε στο Ίκα, όταν ήμασταν μικροί. Στο Πίκπα. Στο Ίκα. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν το εξής θέμα. Υπερκούποση, φίλε. Ναι, υπερκούποση. Υπερκούποση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τους περισσότερους τίτλους από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα πριν του Ολυμπιακού, την τελευταία 20 ετία πλέον. Ναι. Έχουμε 6. Και ένα μας έκλεψαν 7. Εντάξει. Πόσα μας κλέψαν τώρα, είναι μπόλικα. Ένα μας έκλεψαν πέρσι, το χοντρό. Ναι. Το χοντρό λέμε. 7. Και γράφει το κοντέρ. Το κοντέρ γράφει. Το κοντέρ γράφει και θα συνεχίσει να γράφει, ελπίζουμε. Βέβαια, στον πρωταθλητισμό, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Η συνέπεια είναι αυτή, η διάρκεια σε καθιερώνει. Δηλαδή, ελάχιστοι θυμούνται την ομάδα του ΠΑΟΚ του 92. Όλοι θυμούνται την 20ετία του Παναθηναϊκού. Ναι. Εντάξει. Ναι. Συμπήρες ένα και γεια σας. Όχι, στον αθλητισμό γενικά τον επαγγελματικό πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Ακριβώς. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει τις βάσεις για να το χτίσει αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι εύκολο, το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Που εκεί ο καλύτερος κερδίζει 99%. Ωραία. Αν και στο NBA βλέπω. Κοίτα τι έβαλε ο Λέναρντ, το είδες αυτό. Βέβαια το είδα. Άμα θέλει να μπει η πόρτη. Δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να τη διώξουν τη Στεφάνη. Όχι. Γι' αυτό το NBA απαγορεύεται. Άμα κουμπίσει Στεφάνη, δεν μπορεί να κουμπίσει. Αλλιώς θα τη βγάζανε. Ναι. Άμα θέλει να μπει, ρε φίλε, τώρα έκανε 5 αναπηδήσεις και μπήκε μέσα. Σε σουτ υποπίεση από τα 7 μέτρα. Και τώρα νομίζω ότι το Αντετοκούνμπο θα το πάρουν.
Τι θα πάρουν, δεν θα πάρουν. Πρωτάθλημα. Η Ράπτος είναι καλή. Τι Δεν μπορούν να του σταματήσουν τον Γιάννη. Με τίποτα. Τι με τίποτα. Με τίποτα σου λέω. Ρε. Θα πάω ο Λέοναρντ απάνω. Ωραία, και πάει με του Golden State. Μετά κάποιο πρέπει να τραβήξει. Δεν θα το μαρκάρει ο. Με του Golden State. Εντάξει. Τι. Θέμα είναι ότι με το Ρόντο Ράπτορς τώρα. Τελικούς Ανατολής. Τελικούς Ανατολής. Ανατολή είναι αυτή. Ή Δύση. Ανατολή, Δύση είναι. Από εδώ είναι Ανατολή, από εκεί είναι η Δύση. Δύση, Δύση. Δύση, ωραία. Το Milwaukee κοντά στο Τορόντο. Όχι. Είναι από τη μεριά του. Έτσι είναι, από τη μεριά του είναι, ρε. Ναι. Στη μέση είναι στην Αμερική. Mm. Αριστερά, όπως βλέπουμε το χάρτη, είναι. Το Golden State. Το Golden State και δεξιά είναι το Τορόντο και το Milwaukee. Ωραία. Ωραία είναι, βλέπουμε. Ωραία είναι αυτά. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα με την αναδομό. Μην με περνάτε για τρελό, κύριε. Είναι καλαμαριά τελικά. Καλαμαριά θεωρείτε εκείνο. Είναι καλαμαριά, ναι. Ναι. Κότο παράδοση με τρία μαγαζιά στην Θεσσαλονίκη. Ένα στη Δωδεκανήσου εδώ κοντά μας. Ένα στο Χαριλάο και ένα στον Εύωσμο. Έχουμε το zal.gr, το οποίο θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο λίγο πιο μετά να μας εξηγήσει ακριβώς τι είναι αυτό το ZAL, το στοιχηματικό για το μπάσκετ και πώς ακριβώς το κάνουνε. Και vasilyasbet.gr, καλέστε στο 901-600-4220 για τις προτάσεις του Βασιλιά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να ζήσουμε, θυμόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. 2-0 την Πρόντμπη. Δεν ξέρω τι παίζουν αυτοί. Δανία. Στο 57. Μπολόνια Πάρμα λέει. 4 νεκρούς από Ανία θα έχει. Νόκι με Γκέντεμπουργκ. Τζαβέλας χάνει 1-0. Μπεσίκτα Τζαβέλας 1-0. Επίθεση Τσίπρα στον Μαρινάκη για ακόμη μια φορά. Και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί τι έγινε πάλι. Επίθεση από τον Αλφα. Τώρα αυτή είναι η κόντρα. Ρε. Ουσιαστικά ο πολιτικός διάλογος είναι μεταξύ Τσίπρα και Μαρινάκη. Πλέον. Ξεκάθαρα. Θα γελάσουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Για τις δικές μας εκλογές. Ο Νίκος Ταχυλιάος, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε ενοχλημένος, λέει, γιατί μπήκε προφανώς. Σας υπόσχομαι, λέει, ότι η μόνη σημαία που θα σηκώσω εκτός από την ελληνική για το Δημαρχείο, λέει, θα είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας. Ενοχλούνται ακόμη που βάλαμε σημαίες. Βάλαμε. Ο Δήμος της Αμερικής έβαλε σημαία για τον ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα και το έφερε στην πόλη. Δηλαδή. Ναι. Πού είναι το κακό για να καταλάβω. Είπα αυτό το πράγμα. Και είπα αυτό το πράγμα αυτό τώρα. Εντάξει, κάθε στο μέρα. Στο Κύπρο δεν βάλανε σημαία. Ναι, και στο Κύπρο και στο πρωτάθλημα. Δύο σημαίες εκεί. Για τους τίτλους που έφερε ο ΠΑΟΚ στην πόλη. Και ποιοι την κατεβάσανε. Πήγανε κάποιοι περαστικοί και τις κατεβάσανε, ξανανεβήκαν τώρα. Ναι. Εντάξει. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, γιατί να οξυνθούν τα πνεύματα, παιδιά, εδώ στην πόλη. Μια χαρά τα φτιάξαμε. Εμείς πήραμε το πρωτάθλημα, ο Άρης πήγε στο Europa League. Μια χαρά τα κάναμε όλα. Ο Ευρώπη, γιατί... ο Άρης, εννοείται. Ναι, βεβαίως. Να τα ξεφτιάξουμε πάλι, τι να κάνουμε. Μπορούμε να τα ξεφτιάξουμε κιόλας, δεν είναι τίποτα. Αλλά γενικά. Δεν χρειάζονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όξυνση στην πόλη μας. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, μια ατμόσφαιρα ωραία. Γιατί να το χαλάσουμε, φίλοι μεταξύ μας. Είναι το κέντρο του κόσμου αυτές τις μέρες. Αυτό, αυτό, το κέντρο του κόσμου. Παίζει. Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Δηλαδή, άμα κάνανε μια καμπάνια από την κεντρική εξουσία της χώρας μας για Θεσσαλονίκη, που δεν έχει γίνει ποτέ, δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ καμπάνια για το πόσο ωραία Θεσσαλονίκη στο εξωτερικό, να φέρουν κόσμο. Κάνανε μια φορά. Σε πότε? Στην πολιτιστική πρωτεύουσα. Ναι, το 1997. 97, από τότε, όχι, ρε, πιο πριν. Το 97 έγινε. Πότε ήταν η YouTube. Το 97. Με αφορμή του YouTube ήταν, τέλος πάντων. Ναι. Από τότε δεν έχει πέσει ένα ευρώ για την προβολή της Θεσσαλονίκης και φροντίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Φροντίζει ο ΠΑΟΚ να γραφτεί για τη Θεσσαλονίκη. Από το BBC, το CNN, το, CNN, το Al Jazeera, μεγάλα δίκτυα. Το Sky, η το... Le Monde, η L'Equipe, η. Η AS. Η AS, η Marca, η Bild, η Pravda. Υπάρχει πράγματα. Δεν ξέρω τώρα. Λογικά θα υπάρχει. Ναι. Τι να πω τώρα.
Η ΔΒΑ. Ο Rise Broker. Ζεσπάστη. Ναι. Ναι. Φροντίζουν όλοι να αναφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ το προκαλεί αυτό και χωρίς να ξοδεύει ένα δημόσιο ευρώ. Αντιθέτως, πληρώνει και πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε φόρους. Και ενοχλήστε που προβάλλετε τη Θεσσαλονίκη. Το χρήμα κινεί, παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Αλλάζει η ψυχολογία της πόλης. Γιατί να υπάρχει ένταση. Εχθές, προχθές, δεν γεμίσαν όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Όχι όλα τα μαγαζιά, και του νομού Θεσσαλονίκης. Και του νομού. Και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα και στην Φλόρινα. Σε όλη τη Μακεδονία. Καλά, παντού το βλέπαν, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τώρα δεν έγινε ο χάμος σε όλα τα στέκια εδώ πέρα. Μακελιό. Στις καφετέρειες, πιτσαρίες, εστιατόρια. Μακελιό. Κάποιοι φίλοι μου φάγανε τόσο πολύ. Πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι. Παιδιά, ας είμαστε αγαπημένοι σε αυτή την πόλη. Δεν χρειάζεται ένταση. Μια οικογένεια είμαστε. Δηλαδή πλακώνεται ένας με έναν άλλον. Ωραία. Ναι. Ναι. Από τις παρέες που... Αυτός που πλακώνει τον άλλον στην παρέα του έχει κάποιον γνωστό του άλλου. Εννοείται. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται. Εγώ μια φορά πιτσαδικάς όταν παρασύρθηκα από άλλους γιατί δεν τα έκανα. Ναι, δεν φταίσαι. Ναι. Είχα πάρει μια καρέκλα εκεί από το Καστέλο. Ωραία. Στο... Ναι. Πού στον Πειραιά πάνω στο... Ποιο Πειραιά. Στην Νίκης. Α, το Καστέλο εδώ, το. Ναι, ναι. Γιατί και Καστέλο. Ωραία, πάνω. Και μόλις πήγα να την πετάξω, ναι. Πήγα, ήταν απέναντι συμμαθητής μου. Λέω, Νίκο, φύγε από εκεί. Πιάσε δεξιά. Φύγε από εκεί, ρε αγόρι μου, του λέω. Ο Νικολάκης, τι να κάνει την ψυχία. Τέλος πάντων, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Εντάξει, να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ναι, είναι και οι δύο ομάδες επιτυχημένοι. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ ανεβαίνει κατηγορία. Καλά, εντάξει, το ποδόσφαιρο ο Ηρακλής έχει πρόβλημα. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα. Τι δεν έχει. Τι δεν έχει πρόβλημα, Ρέκλης. Αυτό λέω. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στο μπάσκετ, λέω, ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν προβλήματα, αλλά εντάξει. Ναι. Είπαμε εδώ πέρα είναι καλή χρονιά. Σιγά σιγά τα φτιάξουμε όλα. Καλή χρονιά είναι εδώ μην πέρα. Μην αγχώνεστε, ακουμπήστε στις πλάτες μας. Ναι. Να επιστρέψει η σημαία λοιπόν στο Δημαρχείο. Ωραία. Νομίζω έχει σηκωθεί ξανά. Ναι, έχει ξανά. Ναι, αλλά τον ταχύα δεν πάει καταλάβω ότι τον ενοχλεί. Ναι, μωρέ, αυτό τώρα τι πετάγεται τώρα και μιλάει. Δεν ξέρω, έχει ένα κόλλημα να πετάει. Σύγκρινε τον Σαββίδη με τον Μαρινάκη. Σύγκρινε τον Σαββίδη, τον καθρέφτη, τον καθαρό. Ναι. Ωραία, το κρίσταλο. Ναι. Με τον υπόθηκο. Που είναι μέσα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Κατηγορούμενος. Είναι μέσα στην υπόθεση στημένων αγώνων. Τι. Α μην το πιάσουμε τώρα αυτό άλλο. Τι κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Σήμερα τελείωσαν όλα. Ξεσουρώσαν όλοι, εντάξει. Πανηγύρια όλα, χαμός. Όχι, και σήμερα χωράει. Και σήμερα χωράει ακόμη. Από αύριο που θα πάνε στο γραφείο όλοι. Στο γραφείο ήταν και σήμερα για οι επαγγελματίες. Εντάξει, ο μερικοί πήγανε λίγο σβηστά. Λίγο, ούτε μπουζούκια δεν πήγαμε. Πότε για είναι. Να καταλάβεις. Πότε είναι. Δεν θα πάμε. Τι γιατί? Να πάμε μπουζούκια επειδή πήραμε τίτλους. Χαζώσεις. Έχετε βαρεθεί, ε. Όχι, ρε φίλε. Έχω βαρεθεί να πάμε. Άλλη μια μέρα στη δουλειά είναι. Άλλη μια μέρα στη δουλειά είναι. Να πω μπουζούκια γιατί. Να πω μπουζούκια γιατί βάφτισες. Άστα να μην με το θυμίζει. Να πάμε, αλλά έτσι τώρα να πάω επειδή πήρα ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα. Η επόμενη μέρα, φίλε, εντάξει. Βασικά πότε παίζουμε τώρα, βγήκε αυτό προκριματική, το Champions League. Όχι, Ερμενίες, ακόμα, όχι ακόμα, 6-7 Αυγούστου θα παίξουμε. 6-7 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι, δηλαδή, εκεί πέρα πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα προετοιμασία ξεκινάει, τέλη Ιουνίου περίπου, ε. Βασίλη, σε ποιο μέλη να σου στείλω για μια αντικατάσταση σποτ. Αντικατάσταση σποτ. Ναι. Θα το πω μετά, ξέρω. Ναι, εντάξει. Με G. Με G, ωραία. Ναι. Τι λέγαμε. Α. Ότι ας πούμε προετοιμασία πάνω κάτω ξεκινάει τέλη Ιουλίου. Α, 1 Ιουλίου βγήκε, ναι. Μάλιστα. Μία ή δύο. Δύο φορές θα πάμε στην Ολλανδία. Ναι. Θα πάμε μία μετά από το ξύνωση 5 μέρες και μετά θα ξαναπάμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει μία βάση, να κρατήσουμε τη βάση. Ναι, σημαντικό. Σημαντικό. Και να κάνουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αυτού και βγαίνουν ποιοτικές προσθήκες. Εγώ 4 θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Ερώτηση. Καφενειακή ερώτηση. Έτσι, καλά το θέτεις. Παίρνεις από τώρα βαριά χαρτιά ή όσο περνάνε οι
ξέρεις, να περάσει θέλω τον πρώτο γύρο. Θέλω να έχω γύρο. Το 90% αυτό πες μου. Ναι. Από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Γίνεται αυτό? Γιατί να μην γίνει. Ήδη έχω το 75. Ωραία. Εθνικές και τέτοια δεν έχει. Έχει τώρα λίγο, αλλά έχουμε μόνο τον Μπέλκα. Όχι, α, γενικά γεννούμε. Όλοι. Ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει το καλοκαίρι όχι, κάτι. Όχι, δεν αυτό έχει. Εννοώ. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει. Ούτε αφρικάνικα, ούτε. Ούτε παγκόσμιο, ούτε τίποτα. Δεν έχουμε και Αφρικανούς που παίζουν. Ο Βαρέλα αποκλείστηκε πιο γρήγορα από όλους. Αν ανανεώσει ο Βαρέλα, που πρέπει να ανανεώσει. Με αυτό κανένα νέο. Χαιρετίσματα έχει. Επίσης. Με ρώτησε τι κάνει. Το χέρι, πω από την κλωτσιά έφαγε, φίλε. Και μου λένε ότι δεν είναι κόκκινη αυτό. Πώς δεν είναι κόκκινη. Δεν λέω για την κόκκινη. Αυτό τώρα πρέπει να είναι για κανένα δυο εβδομάδες. Ναι. Του Hulk Hogan τον μπράτσο θα έχει. Ναι, έφαγε γεμάτη. Πώς δεν έσπασε, ρε φίλε. Γιατί το έφαγε στο κρέας. Δεν έφαγε σε κόκαλο. Δεν βρήκε κόκαλο. Αυτό τώρα ξέρεις τι είναι. Φλάση. Εμάτομα βαρύ. Τι είπε, σου λέω. Τον είδα, έκανε γυμναστήριο, καλά ήταν. Άντεξε, είναι σκυλί, φίλε, άστο. Μα δεν πολύ είναι αυτό τώρα, είναι. Ξέρεις, αυτό θέλει. Δεν θες να φας φαλιάρα το Βαρέλα. Είναι πολύ δυνατό παιδί. Μα φαίνεται, αφού είναι βουνό ο τύπος. Κοίτα για εσάς τους μπασκετικούς. Για εμάς είναι. Ούτε playmaker δεν είναι. Κοντός. Mm. Αλλά. Είναι ταυρί, είναι. Είναι τέτοιο άτομο. Και δεν τσαμπουκαλεύεται, φίλε. Δεν είναι νευρικός. Δεν πάει άλλος απάνω του, ρε. Δεν πάει. Γιατί σε μένα ερχόταν κανένας. Γιατί λέει, άμα πάω. Συμβαρούσες, αυτός δεν βαράει. Ναι, αυτό λέω, αλλά. Έλα. Και ο Βαρέλα το ίδιο είναι. Έλα. Ναι. Τις κλωτσίες είδες που τις ρίχνουν. Πήγανε να κλωτσίσει αυτόν. Όχι. Δύο χρόνια πρέπει να έχει φάει δύο κλωτσίες. Ναι. Δύο χρόνια. Ναι. Αλλά άμα σε πατήσει αυτός από πάνω, στόκοψε. Ναι, φαίνεται και το μάι του, ρε φίλε. Είναι το όχι. Ναι, το όχι. Το όχι. Άμα θέλει να κάνει ζημιά, την κάνει. Ναι, ναι, και στο μια πάση. Κάρτα τη χαρίζει. Έτσι πρέπει. Κάρτες, φίλε. Έτσι. Οι κάρτες επιστήμη. Φίλε, επιστήμη είναι η κάρτα. Άμα τρως τζάμπα κάρτα, πρέπει να είσαι χαζός για μένα. Δηλαδή τζάμπα κάρτα να φας. Κοίτα, υπάρχουν οι κάρτες που απλά δεν προλαβαίνεις λόγω timing. Άλλο αυτό που δεν πιάνουν τα φρένα. Ναι. Που δεν προλαβαίνεις να κόψεις. Ναι, σου τσιμπάει ο άλλος την μπάλα και τον βρίσκεις. Ναι, εντάξει, και αυτό. Τρως μια κάρτα και δεν είναι βλάκας ο άλλος. Αλλά άλλη γενική κάρτα. Ναι, αλήθεια. Πιστεύω μήπως έτσι είχε κάνει επιστήμη. Ποιος? Θα τις είχα κάνει επιστήμη εγώ άμα ήμουν από τους. Ο κορυφαίος, γιατί αναφερθήκαμε πίσω αυτόν, στην επιστήμη της κάρτας, στον πλανήτη Γη, πιστεύω είναι ο Τζαβέλας. Ναι, γιατί μπορεί να πάρει όποτε θέλει. Όποτε θέλει όποτε και όπως θέλει. Μπορεί να πάρει αυτός. Ναι. Γιατί είναι και του σουλούπι του τέτοιο. Θα την πάρει για μανούλα για να πιέσει το διαιτητή. Ναι. Θα την πάρει για κλωτσιά σε κάποιον που πρέπει να τη φάει. Ναι. Θα την πάρει για τραμπούκο όταν πρέπει να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι στην Ξάνθη, φίλε. Στα καλά καθόμενα αρχίζει και παίζει ξύλο με τον Πέρτο. Με τον Πέρτο, χάναμε. Να το γυρίσει. Ναι, και γύρισε το παιχνίδι. Εντάξει. Του ξύπνησε. Δηλαδή κοιμόντουσαν όλοι και του ξύπνησε. Mm. Τέλος πάντων. Είναι Αθηναίος. Ναι. Κάγκουρας Αθηναίος, κλασικός. Πάμε. Τι θα ήθελα να γίνει. Ναι. Θα ήθελα να πάρω ένα σφίχτη κεντρικό χαφ. Σφίχτη όμως, φίλε. Σε ποια θέση. Αν θα φύγει ο Κάνιας και ο Σάχοφ, σε αυτόν τη θέση έναν. Ένας από τους δύο θα φύγει μάλλον. Ναι. Για να πάρεις καλύτερο. Ναι. Θα κρατήσεις τον έναν, ναι. Ναι. Ναι, γιατί πρέπει να, παρόλο που μπορεί να βρεις και δύο τέτοιους, καλύτερα να κρατήσει έναν από προηγούμενη ομάδα. Έναν που ξέρει να νικάει, ξέρει να παίζει τη θέση. Ναι, συμφωνώ. Ένα σφίχτη δηλαδή, πες μου έναν τέτοιον. Έναν που να είναι γρήγορος και να ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Πρέπει να τον πληρώσει πάρα πολύ. Ναι, πες μου έναν παίχτη για να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι. Δεν εννοώ ποιο είναι υποψήφιο. Ένα που παίζει μεγάλη ομάδα για να καταλάβω. Ένα που παίζει μεγάλη ομάδα για να καταλάβει. Περίμενα, σου πω να παίζει μεγάλη ομάδα για να καταλάβει. Τον Τιάγκο της Μπάγερ. Τον ξέρεις? Ναι, τον ξέρω αυτόν. Ο κοντός. Δεν είναι σφίχτης αυτός πολύ. Αυτός είναι ο σφίχτης, δεν φίλε, να ξέρει μπάλα, να είναι μαμιάς. Να είναι... Α, τε, εγώ νόμιζα ντούκι, ρε. Όχι ντούκι. Α. Όχι ντούκι. Έναν στυλ... να σου δώσω καταλάβεις. Έναν Μαουρίτσιο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Κατάλαβες? Ναι. Δηλαδή να ξέρει τακτικά το παιχνίδι, να έχει τεχνική, να διαβάζει τι γίνεται και να έχει και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το οποίο τώρα που έτσι πως το είπες και που είπες τη λέξη τακτική, τώρα με το Λουτσέσκο που πλέον μένει στην ομάδα... Γιατί δεν ήταν να φύγει.
Όχι, ρε παιδί μου, που είναι ο μόνιμος προπονητής, ρε παιδί μου, ξέρεις, που ναι. έχει τώρα 2 χρόνια σερί και είναι επιτυχημένος φουλ και εννοείται αυτά. Όποιος και να έρθει, ό,τι όνομα και να έρθει, θα μπει στο σύστημα του Λουτσέσκου. Ακριβώς. Γιατί εκτός από όλα τα άλλα που έχει καταφέρει, αυτό είναι το πιο σημαντικό που κατάφερε. Ο Λουτσέσκου έκανε το εξής. Είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε μεγάλο παίχτη, καλό παίχτη, δηλαδή ακριβό παίχτη, για να καταλάβουν και οι φίλοι μας. Να, κοίταξε, εδώ πέρα δεν σε θέλουμε για να κάνεις, εσύ τα δικά σου. Εδώ ή θα κάνεις. Το είπε ο Άκπομ συνέντευξη τύπου. My way ή fucking highway. Ναι, ο Άκπομ και μπορεί να το πει τώρα, όποιον και να πάρεις. Ναι, ο Άκπομ πάντα το λέγει στον Πάουκ, ξέρεις, από την πρώτη μέρα. Απλά, γιατί εκείνη η μαγκιά του. Απλά, ο Άκπομ γίνει εκεί είπε συνέντευξη τύπου ότι... Τι να πω για τον προπονητή, είναι ξέρω εγώ, ο καλύτερος που δούλεψε μαζί του. Αυτό που με τρέλαινε είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει τι στοιχεία έχεις, ή θα κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα, ή δεν παίζεις. Δεν έχει μέση κατάσταση. Είναι ακριβώς το κομμάτι. Ναι. Τι θες, παίζεις επιθετικός. Ωραία, ο επιθετικός, ο δικός μου στην δικιά μου την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Και να ξέρεις, είμαι σίγουρος ότι δεν ζητάνε πολλά πράγματα. Όχι βέβαια. Ζητάει 3-4 πράγματα. Κινήσεις. Αλλά ζητάει. Αυτό πρέπει να κάνεις. Άμα δεν κάνεις το ένα από αυτά, είσαι έξω, φίλε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Είσαι έξω και προτιμάει να βάλει ένα που δεν είναι τόσο καλό σε αξία. Το δηλαδή... έκανε με τον Κουλούρη πέρσι, πέταξε τον πρίγκιπα έξω. Ναι. Το έκανε. Εγώ θέλω να κάνεις αυτό. Θέλω η αριστερή μου μεριά να είναι έτσι, θέλω η δεξιά μου μεριά έτσι, πρέπει να συνδέονται όλοι μεταξύ τους. Αυτό που έκανε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ναι. Πήγαινε με τα γραφή και το ραντεβού ήταν 1, 2, 3, 4. Ναι, μπορώ να κάνω και άλλα. Να. Δεν με ενδιαφέρει. Να όμως, σε έκανε. I don't care. Όχι, δεν μιλάει καν. Έρχεται μια γκριμάτσα. Εμένα με ρίξει γκριμάτσα. Τι σου είχε ζητήσει. Μου λέει, θέλω να κάνει screen. Ναι. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα, όπου και να είσαι, μόλις έχει ο Ποντιρόγκα την μπάλα να σπάσει το σύστημα και να πηγαίνει να τον κάνει screen, αλλά να τον κόψει το κεφάλι τον αμυντικό. Ναι. Δηλαδή να χαλάω το σύστημα. Ναι. Γιατί ο Ποντιρόγκα είναι ο Ποντιρόγκα. Ναι. Θέλω να παίζει άμυνα από μπροστά. Ναι. Θα σουτάρεις μόνο μέσα από το μπλε. Ναι. Δηλαδή από το high post τρίποντα. Ναι, δηλαδή, ποτέ, ναι, ποτέ, δηλαδή, ναι. Ποτέ. Δεν θα τριπλάρεις ποτέ. Και μόνο θέλω πάσες. Αυτό. 4 πράγματα. Εντάξει, λέω μπορώ να παίξω, λέω και άμυνα από πίσω. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, με κοίταξε με. Ναι. Η Τούδη, πέσω και στα ελληνικά να καταλάβει, μου λέει. Ναι, έτσι, ξεφτύλισμα τελείως. Ναι. Ναι. Όχι, δεν ξεφτύλισμα, φίλε. Ναι, όχι. Είναι ναι, δίκαιος. Ναι. Δίκαιος. Σε θέλω γι' αυτό. Σε ένα παιχνίδι, τι να σου πω, έπαιξα καθαρά αμυντικά, δηλαδή. Μου λέει αυτός δεν θα κουνηθεί, τον έφαγες. Μόλις τελείωνε ο αγώνας, έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια, έπιανε μια μπάλα και πέταγε την μπάλα. Ποιος ήταν ο MVP, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ναι. Και έχω βάλει τώρα 4 πόντου, ξέρω εγώ, 6 τίποτα. Δηλαδή μπροστά, να μην πήγαινα καλύτερα. Δεν με βλέπαν, δεν μου τη δίναν ποτέ. Ναι. Και μπαίνει μέσα από δυτήρια και ήταν στις αρχές και όλο αυτό και μου πετάει την μπάλα. Και νομίζω ότι στρολάρει. Και πρώτον, όλοι οι άλλοι 15, γιατί είμαστε 16 άτομα, οι άλλοι 15 έχουν βγάλει τη γλώσσα και μου κάνουν ότι είμαι γλύφτης και τέτοια. Γιατί ξέρεις, μπαίνει στατιστικά. Είχαμε στατιστικά κατευθείαν μέσα στην τηλεόραση, ναι. Στα αποδυτήρια βλέπαμε. Τι κάνατε. Τα ξέρεις, τη ομάδα. Και μου δίνει την μπάλα και είναι σοβαρός. Μιλάμε, κοίταμε τη φορτιτού του. Παίζαμε με τη φορτιτού του Μπολόνια. Την σύστημα, η παλιά. Ναι. Και έπαιρνα να μαρκάρω τον ψηλό, τον Σλοβαίνο, αυτός που ήταν 2-15. Που ήταν Ιταλός και Ιουγκοσλάβος. Φούτσκα. Φούτσκα, ο Γκρέγορ Φούτσκα. Ναι. Ιταλοκροάτης. Από τον τζάμπο τον έως αγωνιά. Είναι ο μοναδικό παίκτη που ξεκίνησα να τον βαράω χωρίς να με ακουμπήσει. Πριν ξεκινήσει να μετράει δηλαδή, ο χρόνος. Τίποτα. Δηλαδή, πήγα, τον πάτησα, πήγα, έβαλα το. Ξέρεις, το χειρότερο για τον μπασκετμπολίστη είναι να τον πατήσει τα παπούτσια. Ναι. Γιατί καθαρά, ξέρεις, ναι, άσπρα ναι, και τέτοια. Κάπου κατευθείαν, πάτημα. Ναι. Ναι. Πάμε. Και μου δίνει την μπάλα. Ο Φούσκα πόσο σου έβαλε. Πρέπει να έβαλε 8 πόντους με αίμα. Μόνο φάουλ, μόνο βολές. Ναι, 17-18 πόντους του. Ναι, δηλαδή πρέπει να τον. Εντάξει, πάω και μούτρα-μούτρα και βρωμάει και το στόμα του για να πνοείται. Δηλαδή, αυτό είναι αποκάλυψη. Αν μας ακούει το gossip GR, ναι, να το. Στο show it το έβαλε αυτό, βρωμούσε. Στο show.gr θα παιχτεί και αυτό. Βρωμούσαν τα χνότα του Φούτσκα. Ναι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δεν βρούτσε τα δόντια του. Εντάξει, με έχει πει το πρωί ο Μπράντοβιτς, μου λέει
Μου λέει, Γιάννη, ξέρεις, τώρα τα πω στα ελληνικά, έκανα, λέει, βλακεία. Λέω, γιατί ρε κότς, τι έγινε. Λέει, μου προτείναν το Φούτσκα, μου λέει 1,2, αλλά εγώ προτίμησα να πάρω εσένα. Και φεύγει. Και φεύγει και περπατάει. Ξέρεις, το, τι είπε τώρα, λέω, 1,2, κότς. Και αρχίζω και τον παίρνω από πίσω. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και κάνει jogging. Και κάνω και εγώ jogging. Κότς, κότς, ξέρεις, κότς, τι είπε, να μην μου απαντάει και να φέρνει γύρω γύρω και να γελάνε όλοι μαζί μου. Εντάξει, με μπρίζωσε, πάω το απόγευμα εγώ, τον έφαγα ζωντανό. Αλλά εντάξει. Φλόρος ο Φούτσκα, τώρα τα λέμε όλα, στο τελικό της τελικής της εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε. Έφαγε τέτοιο ξύλο από το Σάβιτς. Αυτός, όχι τον Τζάμπα, από τον πρωινή προπόνηση τον πέτυχε. Ο Ζόρα. Δεν το γούσταρε γιατί ήταν Σλοβαίνος και κακός Σλοβαίνος. Κροάτης ήταν ο Φούτσκα. Φούτσκα Σλοβαίνος, ρε. Σλοβαίνος Ιταλός πήρε την υπηκότητα της Ιταλίας και αυτά. Έπαιζε εθνική Ιταλία, έπαιζε. Ναι, άλλο σου λέω. Ήταν... Που μία σούτερ με το δεξί, μία με τα αριστερά. Ξέρω, δεν το θυμάμαι το Φούτσκα. Ναι. Θυμάμαι. Τριάρι έπαιζε με 2-15. Ναι, 2-15. Ναι. Ένα κεφάλι μέχρι γεμάτο. Ένα κεφάλι. Αλλά χτυκιάρης, ξέρεις. Ναι, μέχρι. Δεν είναι. Στη δύναμη δεν μπορούσε. Ναι. Στη δύναμη έφαγε τα μπα. Μα καλό ματσούκι. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του μπάσκετ. Να μαθαίνετε εδώ πράγματα. Και πώς το συνδύασε ο Γιάννης με το ποδόσφαιρο. Ναι, έτσι πάει. Ότι μπαίνει. Ξεκίνησε πλέον από τον Λουτσέσκου λέγοντας πολύ σοφά ότι ή θα κάνει ο παίκτης αυτό που θέλει ο προπονητής ή δεν θα παίζει καθόλου. Ακριβώς. Και έδωσε το παράδειγμα του Μπράντοβιτς. Και τώρα τον παίρνει να το κάνει. Όσα και να. Ό,τι παίχτη και να. Όχι σαν τον Αντώνιο. Το έκανε από την αρχή. Πώς το λένε τον. Ναι, αλλά το έκανε από την αρχή. Αλλά δεν είχε δείξει ακόμα. Δεν τον υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη από όλους. Έτσι ναι, είναι. Αλήθεια. Πώς το λένε αυτόν τον Τούντορ, πώς το λένε που ήρθε ο Μπερμπάντοφ και μετά τον έκανε. Όχι, δεν τον έβαζε. Ναι. Και ο Τούντορ είναι άμα ο Λουτσέσκο ερχόταν τώρα ο Μπερμπάντοφ και τον έμπαινε στο σύστημα, θα έπαιζε 10 φορές καλύτερα από ό,τι έπαιξε. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω με αυτόν τον προπονητή αυτό δεν είναι. Αυτό κοιτούσε να κάνει όλα τα άλλα εκτός από να στήσει την ομάδα. Ο Τούντορ. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι ακούμε τώρα, μπήκαμε στην ώρα που ο Γιαννούλης βάζει τα δικά του. Κάποιοι που κλαίγονται επειδή έχασαν μια γκόμενα, τέλος πάντων. Θα πρέπει να υποστούμε. Δεν ακούω. Για να μιλήσουμε, Γιάννη, τι να ακούσει. Έκοψε το τραγούδι, ρε φίλε. Ναι, τα κόβουμε τα τραγούδια για να μιλήσουμε. Ένα ραδιόφωνο κάνουμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να ακούμε τον άλλο που κλαίγεται. Ο Γιαννούλης με έχει φάει το κεφάλι με το Zalt.gr. Με έχει φάει. Ενώ δεν τζογάρω ποτέ, άρχισα να τζογάρω. Ενώ δεν τζογάρω μόνο σε σκυλιά, δηλαδή ουσιαστικά. Δεν είναι τζόγος αυτό. Αυτό είναι επιστήμη, ρε φίλε, το Zalt. Ξέρω, και το στοίχημα είναι επιστήμη, φίλε. Ναι. Είναι επιστήμη για να σου τα παίρνει, αλλά άμα είσαι επιστήμονας, τους τα παίρνεις. Ναι. Έτσι πάνε, επιστήμη. Ναι, πρέπει να είσαι μελετημένος. Ωραία, και ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό που μετράνε πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά δεδομένα για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα, η στατιστική παίζει καθοριστικό ρόλο. Ακριβώς. Η φόρμα, τα νούμερα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Το Zalt.gr δημιουργήθηκε για αυτόν τον λόγο, για να ουσιαστικά να σε καθοδηγούν, αν κατάλαβα καλά, τα νούμερα σε ένα αποτέλεσμα. Μαζί μας είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτρης Καρλής. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Που θα μας εξηγήσει πώς, με απλά λόγια, γιατί τα παιδιά έχουν πιει τις τελευταίες μέρες εδώ, Δημήτρη, από τους τίτλους. Εντάξει, έχουν πάθει μια υπερκούπωση, είναι έτοιμοι να πεθάνουν από το αλκοόλ. Δεν μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν συνεννοούμε εδώ και 3-4 μέρες, αδυνατό. Να μας εξηγήσεις με απλό, κατανοητό, λαϊκό τρόπο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το πώς οδηγούν τα στατιστικά σε ένα σημείο στο μπάσκετ. Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία. Όπως σωστά υπόθηκε, είμαι καθηγητής στατιστικής και η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ένα group σχετικό με Sports Analytics, μεταξύ των οποίων βέβαια ασχολούμαστε και με την μοντελοποίηση του μπάσκετ. Η ιδέα είναι η εξής. Αν κοιτάξω την απόδοση των ομάδων, αν θέλετε, το παρελθόν και τα δεδομένα,
μπορώ να βρω patterns και μπορώ να βρω, αν θέλετε, έναν τρόπο να προβλέψω τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή, οι ομάδες έχουν πολύ συγκεκριμένα patterns, τα οποία αν αποκαλύψω, αν δηλαδή καταφέρω να βρω χρησιμοποιώντας τα δεδομένα τους, αυτό θα μπορούσε να με βοηθήσει εξαιρετικά στο να προβλέψω, ποτέ με βεβαιότητα, η στατιστική είναι η επιστήμη της αβεβαιότητας, αλλά θα μπορούσε να με διευκολύνει να έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τι μπορεί να συμβεί. Τι προσθέτεις, τι προσθέτεις. Άρα η ιδέα είναι η εξής, επειδή τα τελευταία χρόνια τώρα πια ζούμε στην εποχή των δεδομένων, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για τα πάντα. Φανταστείτε ότι ένας αγώνας μπάσκετ μπορεί να παράγει μια τεράστια πληθώρα δεδομένων. Αν παραδείγματος χάρη παρακολουθώ τις κινήσεις των παικτών, το τι κάνουν και αυτά τα καταγράφω. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας προσφέρουν πληροφορία για να προβλέψουμε το αποτέλεσμα. Άρα ψάχνουμε να βρούμε patterns τα οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη πρόβλεψη, σε μια καλύτερη εικόνα του τι μέλη γενέστε. Πάντα χρησιμοποιώντας πιθανότητες. Δηλαδή πάντα έχουμε την αβεβαιότητά μας. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από την μαντεψιά, την απλή τύχη. Και εκεί ακριβώς είναι και η ιδέα των πιθανοτήτων, ότι σε ένα στοίχημα, αν καταφέρω να νικήσω την τύχη, αν δηλαδή οι δικές μου προβλέψεις είναι καλύτερα από την τύχη, επειδή το στοίχημα παίζει με την τύχη, παίζει με τις πιθανότητες, μπορώ να έχω καλύτερες προβλέψεις και άρα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ ως ένας παίκτης του στοιχήματος, του ποδοσφαίρου, γιατί με αυτά τα ευγενή αθλήματα ασχολείται ο διπλανός μου. Εντάξει. Okay. Ναι. Μελετάω τη φόρμα των ομάδων, την προϊστορία του, το γήπεδο που γίνεται, τις συνθήκες του γήπεδου, το ταξίδι, την απόσταση από το αεροδρόμιο, τα ξενοδοχεία που υπάρχουν. Έτσι το προσεγγίζετε κι εσείς ή πιάνετε άλλα νούμερα? Και όχι μόνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα οποία είπατε μπορεί να είναι χρήσιμα, μπορεί και να μην είναι. Ναι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πάρα πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, πιστεύουμε στην περίφημη παράδοση. Ναι. Δηλαδή, παραδοσιακά η τάδε ομάδα νικάει την τάδε ομάδα όποτε την βρει. Ναι. Πρακτικά και τέτοιο πράγμα δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπάρχει. Δηλαδή, πιθανότητα πίσω από αυτό που λέμε παράδοση υπάρχουν άλλα πράγματα, ότι συστηματικά η μία ομάδα είναι καλύτερα από την άλλη. Άρα πρακτικά αυτά που είπατε είναι κάποια πράγματα, όχι όλα αυτά, αλλά το πιο δύσκολο, και αυτό που το οποίο η επιστήμη της στατιστικής μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά, είναι πώς τα ζυγίζω όλα αυτά. Δηλαδή τι βάρος δίνω σε αυτά. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα που οι φίλοι του μπάσκετ, συγγνώμη, ένα παράδειγμα που οι φίλοι του μπάσκετ είναι πολύ πιο, το ξέρουν καλύτερα. Μπορώ να έχω πολλούς δείκτες που να μου πούνε πόσο καλός είναι ένας παίκτης. Συνήθως αυτοί οι δείκτες προσθέτουν και αφαιρούν στατιστικά. Τόσα rebound, τόσα λάθη. Πώς θα τα συνδυάσω αυτά, δηλαδή τι συντελεστές θα βάλω, αυτό θα μπορούσε η επιστήμη στατιστικής να μου το δώσει με έναν βέλτιστο τρόπο και άρα ζυγίζοντας σωστά το input, δηλαδή την πληροφορία, ελπίζω ότι θα έχω και καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα όλα αυτά παίζουν, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πολλά άλλα που είναι συνδυασμοί. Έλα να ρωτήσω κάτι, πολύ Δημήτρη. Πιο συγκεκριμένα. Ναι, βέβαια. Για να είσαι τόσο ακριβής και να έχεις μεγάλο ποσοστό ευστοχίας, λέω. Ευστοχία. Έτσι. Σίγουρα το πιο σημαντικό, πιστεύω, είναι το διάβασμα που κάνεις, άμα μπορούμε να το πούμε αυτό, για το τελευταίο δεκάλεπτο του κάθε αγώνα, έτσι δεν είναι? Στο μπάσκετ, όντως, το τελευταίο δεκάλεπτο είναι καθοριστικό, αλλά παρόλα αυτά, κακά τα ψέματα, δεν νικάς το τελευταίο δεκάλεπτο μόνο. Δηλαδή υπάρχει και 30 λεπτά παιχνιδιού, τα οποία πιθανότατα συνεισφέρουν πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και που είναι εξίσου σημαντικά, για να το πω έτσι, για το τελικό αποτέλεσμα. Άρα είναι λίγο πιο σύνθετο. Δηλαδή δεν μου αρκούν τα 10 λεπτά για την πρόβλεψη. Καλά, ναι, αλλά στο τέλος όμως. Σίγουρα στο 30 μπορώ να προβλέψω καλύτερα τι θα συμβεί στο τέλος του αγώνα. Ναι, επίσης, αλλά νομίζω ότι παίζουν και άλλα πράγματα. Από την αρχή θα πρέπει να τα υπολογίσεις τα πάντα. Απλά λογικά δίνεις βάρος στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπως π.χ. στο βόλεϊ, θα δώσεις παραπάνω σημασία στους τελευταίους 5 πόντους σε κάθε σετ. Εκεί που βγαίνει η προσωπικότητα, εκεί που ουσιαστικά. Πιθανότατα ναι, αλλά ξέρετε υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι μετρήσιμα και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον πρόβλημα. Δηλαδή η προσωπικότητα και η ψυχή, να το πω έτσι, γιατί στην Ελλάδα μας αρέσει να αναφερόμαστε σε κάποια ψυχή, δεν είναι πράγματα μετρήσιμα. Άρα είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να βάλεις χρησιμοποιώντας και λίγο τα νούμερα αλλά και τον ειδικό. Δηλαδή πρακτικά αυτά είναι πράγματα που ίσως είναι πίσω από τα νούμερα, άρα χρειάζεται και λίγο γνώση ή ως πολύ γνώση του αθλήματος για να μπορέσεις να βάλεις αυτές τις μικρές πινελιές λεπτομέρειες
και που μεταξύ μας είναι αυτές που μπορεί να κάνουν και τη διαφορά από κάποιο απρόσωπο μοντέλο που θα πάρει ο καθένας, θα έχει τα ίδια δεδομένα και θα φτιάξει κάτι. Άρα δηλαδή προφανώς υπάρχει και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό σε όλη αυτή τη δουλειά. Στο ποδόσφαιρο γιατί δεν παίρνουμε ακόμη? Ορίστε. Στο ποδόσφαιρο γιατί δεν παίρνουμε ακόμη? Είναι πιο πολλά τα δεδομένα. Δεν το έχετε πιάσει επιφανειακά. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο έχει τρία outcomes, ένα-δύο χ. Κάτι το οποίο αλλάζει αρκετά όλη η δομή του τρόπου. Αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά έχω δουλέψει αρκετά και με το ποδόσφαιρο και η ομάδα μου. Και συνεπώς, γιατί όχι, πολύ σύντομα να δούμε κάτι αντίστοιχο. Άρα το ετοιμάζετε. Δεν μπορώ να εντάξει. Εντάξει, γιατί κατά ψέματα ο Τζίρος ο μεγάλος γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, ναι, αλλά ο Δημήτρης πέρα και με το ZAL.gr υπάρχει μεγάλο ποστό επιτυχίας. Σε αυτό ελπίζουμε. Δηλαδή η ιδέα είναι αυτή, ότι και γι' αυτό το λόγο έχει προκύψει αυτό. Αν δεν είχαμε καλά ποσοστά ευστοχίας, όπως πολύ σωστά είπατε, πιθανότατα δεν θα έπρεπε να είμαστε και έξω. Δεν έχει νόημα να παίζουμε με την τύχη. Δηλαδή αν απλά τα προγνωστικά ήθελαν να κάνουν και ήταν στο επίπεδο της τύχης, ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο χρησιμοποιώντας αρκετή επιστημονική γνώση και αρκετή εμπειρία και δουλειά. Η δουλειά που κάνει η ομάδα, δεν είναι, η ομάδα που δουλεύει σε αυτό δεν είναι μικρή. Δηλαδή υπάρχει αρκετός κόσμος που δουλεύει, μαζεύει τα δεδομένα, αξιολογούμε τα δεδομένα. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, είναι αρκετά πιο σύνθετα. Ναι. Θα μπορούσε να δουλέψει η ομάδα η δικιά σας για μία ομάδα πασχετική? Α, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη στο NBA όλες οι ομάδες έχουν από πίσω, οι ομάδες του NBA έχουν ομάδες Sports Analytics, οι οποίες ακριβώς αυτό, αναλύουν patterns και βρίσκουν βέλτιστες, αν θέλετε, από όλες τις απόψεις, βέλτιστους τρόπους να αντιμετωπίσει κανείς το παιχνίδι. Πότε θα κάνω τις αλλαγές, πόσο θα παίξει ο κάθε παίκτης, πώς θα σουτάρω, τι patterns. Υπάρχουν μερικά πάρα πολύ εντυπωσιακά στατιστικά από το NBA. Προχθές, παραδείγματος χάρη, είδα ότι αν κανείς κοιτάξει τα shoot σε τα τελευταία χρόνια στο NBA, όλα έχουν απομακρυνθεί από τη ρακέτα και είναι στο τρίποντο και από μέση απόσταση σουτάρουν ελάχιστα. Άρα από αυτήν την άποψη, ναι, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά στο NBA και προφανώς οι ομάδες θα έπρεπε κατ' εμέ να χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο στατιστική. Ξέρω ότι στο εξωτερικό, δηλαδή σε κάποιες λίγες ομάδες αυτό συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν έχει υποπέσει κάτι σαν αντίληψή μου, αλλά μπορεί και να μην το έχω αντιληφθεί εγώ. Μπορεί να υπάρχουν ομάδες οι οποίες να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Στην Ελλάδα μαθαίνουν τώρα την ανάλυση, την τακτική ακόμα, τα προγράμματα, σε λίγο. Δεν θέλω να βιάζεσαι, Δημήτρη μου. Εγώ έχω δει εφαρμογές όπου, παραδείγματος χάρη, με ένα κινητό παρακολουθούν τις θέσεις των παικτών και πρακτικά χρησιμοποιούν στην προπόνηση ότι θα πρέπει το pick and roll να γίνει μόνο αν, παραδείγματος χάρη, ο παίκτης έχει τόσο χώρο μπροστά του για να μπορέσει. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους αναλύσεις. Το οποίο βέβαια, εντάξει, οι αυτοματισμοί αυτοί θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι, αλλά κακά τα ψέματα, χρειάζεται ένα επιτελείο και χρειάζεται κόσμος για να δουλεύει πάνω σε αυτό. Και, όσο περνάει ο καιρός, τόσο μεγαλώνουν τα τεχνικά επιτελεία. Προφανώς θα δημιουργηθεί και σε κάποια ακριβώς βάση. Αυτό. Κάποια στιγμή. Αν μου επιτρέπετε εδώ κάτι, διοργανώνουμε ένα συνέδριο στην Αθήνα 1 με 3 Ιουλίου με θέμα Mathematics in Sports, όπου θα έρθει ο Luke Born, ο οποίος είναι ο analyst των Sacramento Kings. Έχει πάρα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό και ο οποίος θα μιλήσει ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, φιλαράκια του Γιαννούλη είναι οι τεχνικοί διευθυντές εκεί, να ξέρεις, και οι δύο. Και ο Ντίβατς και ο Στογιάκοβιτς. Ναι, φίλοι, δεν είναι. Ναι, ναι. Κουμπάρος είναι ο ένας. Έχουμε και κουμπαριές εδώ, να ξέρεις. Μέσα στη διαπλοκή είμαστε. Α, οκ. Ό,τι θέλεις, έχω μέσον. Θα του το πω, μέσα στη διαπλοκή είμαστε. Αν δεν ήμουν στην Ολλανδία, μπορεί να ερχόμουν τώρα. Εκείνη την εποχή. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν πράγματα και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα πρέπει κανείς να επενδύσει πάνω σε αυτό, γιατί ουσιαστικά τώρα πια υπάρχει τεχνολογία για να έχεις τόσα πολλά δεδομένα και να βγάζεις πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι αθλητές δεν πιστεύεις, είναι τυχαίο ότι οι ομάδες το κάνουν. Οι αθλητές πιστεύεις, γιατί εγώ σε δημοσιογράφος, εγώ με τους αθλητές έχω μια απορία γενικότερα για τον τρόπο που λειτουργούν, μπορούν να αποδεχτούν, μπορούν να, μάλλον να απορροφήσουν την πληροφορία και να τη μεταφέρουν μέσα στο γήπεδο, γιατί εκεί είναι το κομβικό. Θα πάρουν μια πληροφορία μέσα από τα δεδομένα. Εκτιμώ ότι καλοί παίκτες σίγουρα μπορούν να το κάνουν. Οι top. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα έλεγα οι top και όχι μόνο οι top. Δηλαδή θα έλεγα ότι το κάνουν ενσυνείδητα ή ασυνείδητα. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν αυτή την ιδέα. Δεν ξέρω πώς εξηγούν, πώς ερμηνεύουν τους αριθμούς, αλλά νομίζω ότι ξέρουν να το κάνουν. Και νομίζω ότι οι ομάδες που το κάνουν αυτό, έστω και διαστητικά, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, κοιτάξει κανείς το NBA, σίγουρα
πολλά αυτά τα οποία βλέπουμε προκύπτουν από τέτοιου είδους ανάλυση. Δεν είναι τυχαίο τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ περισσότερα τρίποντα. Το αναμειγόμενο σκόρ από το τρίποντο πια, επειδή έχει, η ευστοχία έχει πολύ αυξηθεί, είναι πολύ καλύτερο από το να πας σε μια επίθεση δύο πόντων. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Το 90% των επιθέσεων πρέπει να γίνεται ή από το τρίποντο ή από το κάτω από το καλάθι. Δεν πρέπει να υπάρχει σου τη μέση απόσταση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή από τη μέση απόσταση έχουν ξαναγίνει τα σου. Γιατί το expected, το αναμενόμενο έχει πια, το αναμενόμενο σκόρ είναι μικρό. Άρα και διάβαζα κάπου, ας πούμε, δεν θυμάμαι όμως ποιος ήταν ο προπονητής, ο οποίος έλεγε ότι και ότι αν στην αντεπίθεση πρακτικά μπορείς να σου τάρεις τρίποντο, γιατί το αναμενόμενο σκόρ σου δεν είναι χειρότερο από το να πας, ας πούμε, για κάρφωμα. Θα μπορούσε κάλλιστα, αν είχες ένα καλό παίκτη, να σου τάρει τρίποντο και αυτό να του δώσει περισσότερους πόντους. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αναλύσεις και νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε ακόμα περισσότερες. Τα δεδομένα είναι άφθονα πια. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις. Γεγονός. Δημήτρη, δεν ξέρω. Πραγματικά, κάνε μας μια απλή παρουσίαση του ζαλ.gr. Πώς δουλεύετε, νομίζω... πώς κινείστε. Ναι. Ωραία. Η ιδέα είναι ότι εμείς χρησιμοποιούμε ιστορικά δεδομένα από πάρα πολλές λίγες. Ναι. Κάθε λίγα βέβαια έχει τις ιδιαιτερότητες τις οποίες κατά κάποιον τρόπο μπαίνουν μέσα στο μοντέλο, το οποίο είναι περισσότερο από ένα μοντέλο, απλά και μόνο χρησιμοποιούμε μια μεγάλη ποικιλία από μοντέλα. Και με βάση αυτά προσπαθούμε να έχουμε το δικό μας, αν θέλετε, το τι προβλέπουμε εμείς στον αγώνα, στο παιχνίδι. Άρα με αυτή τη λογική μπορούμε να έχουμε μια ιδέα που πιστεύουμε ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες να κερδίσουμε το στοίχημα και πού όχι. Άρα σε γενικές γραμμές αυτή είναι η ιδέα. Υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο κάθε μέρα σκανάρει μια σειρά από αγώνες και ουσιαστικά αυτό που ο ΖΑΛ τελικά τρώει και δίνει προς τα έξω είναι οι καλύτεροι αγώνες, αυτοί δηλαδή που πιστεύουμε ότι έχουν καλύτερη απόδοση και θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμοι για τους παίκτες. Αν δεν βγαίνουν τα δεδομένα εκεί που θέλετε να οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα, όπως πήγε τώρα στα παιχνίδια του NBA, είναι πολύ σφιχτά τα σκόρ, είναι πολύ οριακές οι ομάδες. Εκεί θα αποφύγετε να δώσετε κάποιο προγνωστικό. Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά, όχι. Τα προγνωστικά τα οποία προσπαθούμε να δίνουμε είναι αυτά τα οποία θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο κανείς να ασχοληθεί. Ναι. Δηλαδή προγνωστικά στα οποία, να το πω έτσι, το αναμενόμενο κέρδος είναι κοντά στο 0. Δεν έχει νόημα να ασχοληθεί κανείς και να σκλαβώσει και να ρισκάρει τα λεφτά του. Ναι, άρα ακριβώς. Πρακτικά γίνεται μια επιλογή από παιχνίδια. Είμαστε στο τέλος της σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλή πληροφορία. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία λειτουργούν λίγο διαφορετικά πια. Οι ομάδες είναι κουρασμένες. Πολλά πρωταθλήματα έχουν ήδη τελειώσει. Παραδείγματος χάρη, μη πω αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, γιατί έχουμε υποθέσει. Θέλω να πιστεύω ότι μιλάμε για κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Άρα πρακτικά στο NBA είναι αρκετά πιο δύσκολη μένει η πρόβλεψη. Πολύ πιο ενδιαφέρον όμως, γιατί πρακτικά τώρα οι ομάδες βγάζουν τον πλήρη τους εαυτό. Σε πολλά παιχνίδια στην regular season υπήρχαν αδιαφορίες ή υπήρχαν σκοπιμότητες. Ταξίδια, πολλές μέρες στο ξενοδοχείο, αυτό το υπολογίζετε. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή πρακτικά οι ομάδες, σας είπα, έχουν προγραμματισμό για το ποιος θα παίξει και πότε με την λογική αυτή. Δηλαδή να ξεκουράσουν με έναν απέλητο τρόπο. Επίσης, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο στην Ελλάδα ακούγεται ψυχολογική φαντασία είναι ότι στο NBA το πρόγραμμα των αγώνων προκύπτει από αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη του πάρα πολλά πράγματα και προσπαθεί να ελεγχιστοποιήσει τα ταξίδια όσο γίνεται. Ή τουλάχιστον να λάβει υπόψη τέτοια πράγματα. Αυτό ακριβώς. Αυτό κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, αλλά και στο ποδόσφαιρο, αυτό έχει αρκετά μεγάλη πλάκα. Στο ποδόσφαιρο υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια ο τρόπος που γινόταν η κλήρωση του πρωταθλήματος ήταν απλοϊκός. Δηλαδή γινόταν η κλήρωση πρώτης αγωνιστικής και μετά κάθε ομάδα ακολουθούσε κάποια άλλη. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει στον αθλητισμό και ελπίζω να βοηθήσει. Εμείς γι' αυτό έχουμε αυτό το group στο Πανεπιστήμιο και προσπαθούμε να αναδείξουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ και να ευχηθώ και εγώ περισσότερες κούπες, διότι είμαι παγκοντής από την Αθήνα. Αυτό είναι κάτι που μετράει. Έτσι. Αθήνα, εντάξει. Εκεί εμείς πέρα Αθήνα γεννήθηκα και εγώ. Δεν είμαστε Μακεδόνες στην Αθήνα. Όλα τα χωριά μας ευτύχαν στην Αθήνα. Εμείς δεν είμαστε, δηλαδή. Δεν πατήσαμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά, Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά από τον Δημήτρη Καλή, τον καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Που μας εξήγησε πώς δουλεύει το ozal.gr, μια στοιχηματική πλατφόρμα ουσιαστικά λάκκους επαγγελματική, δεν είναι από αυτές δηλαδή που με το ζόρι θα πρέπει να δώσουν ένα σημείο. Αν δεν βγαίνουν τα νούμερα δεν σου δίνουν στοιχεία, δεν σου δίνουν σημεία. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να είναι το στοίχημα. Γιατί έχω ζήσει αρκετά μιμιέ που πιέζαν τους στοιχηματζίδες, δώσε τριάδες. Λέει, αν δεν έχει τι να δώσω, δώσε τριάδες. Δώσε τριάδες, πάρε τον κουβά
Γιάννη, τι θέλεις να πεις? Να πω ότι το ΖΑΛ έχει, εκτός από αυτό που δεν είπε ο Δημήτρης, ότι μέσω του Facebook, στη σελίδα του Facebook, μπαίνετε ο ζαλ.gr και στέλνετε ένα μήνυμα. Μόνο πατάτε το κουμπί εκεί για το μήνυμα και σας έρχεται μήνυμα και πιάνει η συζήτηση και σε ρωτάει πόσους αγώνες ενδιαφέρουν, τι αγώνες και αυτό. Δηλαδή είναι πολύ εύκολος ο τρόπος. Εντάξει, είναι κάτι που έχει γύρω στο, μέχρι στιγμής γύρω στο 70% έχει επιτυχία. Άκη, σε μαλώνουν, λένε δεν παίζεις, λέει, πολλά μαζεμένα. Ένα-ένα το παιχνίδι, εκεί είναι το κέρδος σου. Τέλος πάντων, είναι κάτι καινούριο. Όχι καινούριο, ξέρεις κάτι. Έχω άλλη φιλοσοφία. Ναι. Εγώ είμαι, θεωρώ ότι τον Μπουκ τον σκοτώνει η Διάδα. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Έτσι θεωρώ εγώ. Αυτή είναι η δική μου παιδεία, η στοιχηματική. Θέλω ο καθένας βέβαια. Σκέφτεται όπως θέλει στο στοίχημα. Αυτά. Αυτά. Πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε. Καλά. Πήρες double τώρα και δεν βλέπεις κανέναν. Εννοείται δεν βλέπω κανέναν. Δεν βλέπεις κανέναν στην πολύ. Στα Βαλκάνια δεν βλέπω κανέναν. Δεν τους βλέπω. Στον κόσμο δεν βλέπω κανέναν. Είμαι μοναδική αίτητη ομάδα που πήρα πρωτάθλημα. Τελικά, άλλη. Η Μακάβη τι έκανε. Έχασε δεύτερη αγωνιστική. Η Βίτς, Παουξάκη. Παουξάκη. Παουξάκη, έχασε. Δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά, αλλά Παουξάκη. Άμα σου πω ότι εγώ δεν το γούσταρα ποτέ αυτόν. Μια σκητόφερη συζήτηση. Επί προσωπικού, απλά ήταν δύο τις φάσεις που μίλησε πολύ άσχημα και μου γύρισε το μάτι. Και μακριά και αγαπημένη. Και γενικά ήταν Σέρβος, Σπαρτάκες. Είναι η πάρτι του πέρα. Αυτό είναι. Ναι, δεν γούσταρα. Εσύ που έχεις ζήσει και Σέρβους. Και όχι λίγους. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Τέλος πάντων, μιλήσαμε για τον Ζαλ, μιλήσαμε για διάφορα άλλα. Τα είπαμε όλα γύρω-γύρω, κοντά-κοντά. Τα είπαμε. Θα διαβάσετε πολλά παιδιά για μεταγραφές και τέτοια και το ένα και το άλλο. Βλακίες θα διαβάσετε. Μην ασχολείστε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι και πώς. Σύντομα θα γίνει ένα ραντεβού του μεγαλομετόχου με τον Πρωθυπουργό. Η έκθεση πότε θα είναι έτοιμη? Η έκθεση είναι έτοιμη, ρε φίλε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Όχι, τι όχι, του Λουτσέσκου. Σαν, αύριο νομίζω θα ξεκαθαρίσει αυτό μεθαύριο. Γιατί πρέπει να πάει και αυτό να ξεκουραστεί. Ναι, πρέπει να πάει να. Φέτος η ομάδα έχει χρόνο να ξεκουραστεί. Δηλαδή τελείωσαν οι υποχρεώσεις της προχθές. 11 Μαΐου. Και θα ξεκινήσουν 1 Ιουλίου. Ωραία, 1,5 μήνας γεμάτος. Καλώς. Καλώς. Να ακολουθούν το πρόγραμμά τους τα παιδιά, μην μου έρθουν 30 κιλά παραπάνω καθένας. Ποιοι τα κάνανε αυτά? Πέρσι ήταν εντυπωσιακό, φίλε, το πώς εμφανίστηκαν οι παίκτες. Δεν χρειάστηκαν μισή μέρα προπόνηση. Δηλαδή κατευθείαν μπήκαν. Πας για πρωτάθλημα τώρα, πλάκα κάνεις. Και με μαμουνιά στο φάγανε. Ναι. Όχι, μετά την προετοιμασία εννοώ, ρε. Όχι, πριν την προετοιμασία. Πώς πήγαν στην προετοιμασία? Την πρώτη μέρα ήταν όλοι έτοιμοι. Φέτες. Ήταν όλοι έτοιμοι. Κοίτα, και έτσι έχει πάει ο επαγγελματικός αθλητισμός. Παραδείγματος χάρη στο NBA. Πόση προετοιμασία κάνουν? Δεν κάνουν προετοιμασία. Κάνουν κάτι παιχνίδια φιλικά μόνο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα νομίζω 8 Οκτωβρίου, κάτι εκεί, ξέρεις, μια εβδομάδα κάπου εκεί. Ναι. Και πας στην ομάδα 10 μέρες πριν, αλλά έτοιμος. Δηλαδή τη μία μέρα είναι η press day, να κάνεις προπόνηση, η δεύτερη μέρα είναι the physical, ξέρεις, ιατρικά τα πάντα, και την επόμενη ξεκινάς με 100%, όχι με λίγο βαρύς. Θυμάμαι, και είχα πολύ. Πιει ένα καφέ μια φορά με τον Κουχού και τον Μπέτζα και μάλλον οι δυο τους, κορόιδευε ο Κουχού τον Μπέτζα, θυμάμαι, που κάνουν διακοπές 5 μήνες. Ναι. Δηλαδή αυτός που είχε αποκλειστεί από τα play-off έχει ξεκινήσει. Όχι από τα. Που δεν πάει play-off. Ναι. Που δεν πάει play-off. Αυτός που δεν πάει play-off. Ξέρεις πότε τελειώνει αυτός? Τέλη Μαρτίου. Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Δηλαδή παίζει Οκτώβριο, 6 μήνες. Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλης, Αύγουστος, Σεπτέμβρης. 6 μήνες διακοπές. Παίζουν 82 παιχνίδια. Πατ κιούτ. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν προπόνηση αυτή. Κάνουν προπόνηση αυτή. Όχι. Στη μέση χρονιάς δεν κάνεις. Καθόλου. Το πρωί έχει πάντα προπόνηση. Όπου και να είσαι, ημέρα αγώνα ή σε ρεπό. Η οποία λέγεται shoot around.
ή αλλιώς fuck around. Σύστημα εγκασμά, ναι. Ναι, οι παίκτες το λένε fuck around. Fuck around. Πας εκεί πέρα, παίζει, σουτάκια, η πενταδύση. Βάρη και τέτοια. Η πενταδύση, αυτή που είναι πεντάδα, οι 7-8 παίκτες δηλαδή, που παίζουν πολλά λεπτά, δεν κάνουν τίποτα. Οι άλλοι 4-5, δεν ξέρεις τι κάνουν, τι προπόνηση κάνουν. Γιατί έχει 6 προπονητές η κάθε ομάδα. Ναι. Έχει 2 γυμναστές. Ναι. Κάνουνε, δηλαδή, ατομικό, πρώτον έχει 2 λεωφορεία. Ατομικό. Ναι, έχουν 2 λεωφορεία. Αυτοί που δεν παίζουν πάνε με το πρώτο, ξέρω εγώ, 9.30 ώρα και άλλοι πάνε 10.30. Η μία ώρα έξτρα κάνουν προπόνηση. Λιώνουν, δηλαδή αυτοί είναι που κουράζονται. Ναι. Οι φίρμες, δηλαδή οι 6-7 παίκτες, 8, βασικά όποιος έχει μέσο όρο πάνω από 18 λεπτά. Έτσι θυμάμαι όταν πήγα και εγώ εκεί. Όποιος έπαιζε πάνω από 18 λεπτά δεν ίδρωνε. Γιατί ήταν τακτική προπόνηση και σουτ. Ξεκούραστα, δεν θα βγάλουμε. Πολύ ξεκούραστα. Βάρη πότε κάνουν. Βάρη πρέπει να κάνεις μόνος σου. Η προπόνηση είναι 2 ώρες, που ποτέ δεν είναι 2 ώρες, μέσα στη μέση χρονιάς, αλλά στην προετοιμασία εκείνη τη εβδομάδα που είναι 10 μέρες, ξέρω μια εβδομάδα, είναι 3 ώρες. Ναι. Η οποία τα βάρη είναι μόνος σου. Είναι εκτός προγράμματος ομάδας. Ναι, δεν έχει. Άμα υπάρχουν γυμναστές, θα πας ή πιο πριν ή πιο μετά. Ο παίκτης νομιμοποιείται να έχει τον δικό του γυμναστή. Ναι, όλοι έχουν. Ναι, ο οποίος όμως θα ορίζει και το πρόγραμμα ξέχωρα άμα διαφωνεί η ομάδα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει. Τα βρίσκουν οι γυμναστές. Λέει ότι όλο το καλοκαίρι έκανα αυτό. Πάντα είναι σε επικοινωνία με τους γυμναστές της ομάδας. Εμένα μου έχει τύχει ένας βλάκας παίκτης. Ο Πέτζα, ρε παιδί μου, ναι, που τον έστειλε πρόγραμμα η ομάδα. Και πήγε τόσο στο γυμναστή του. Ναι, η ομάδα κάνει κουμάντο. Και βάζει το γυμναστή, ορίζει το πρόγραμμα, μιλάνε οι 2 γυμναστές μεταξύ τους. Δηλαδή εδώ πέρα έχει ο Πέτζα Έλληνα. Όχι, εγώ θυμάμαι ένα βλάκα δικό μας που κάνει τόσα βάρη, ναι, που δεν μπορούσε να κουνηθεί. Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος. Αυτά λέγονται beach βάρη. Είναι παραλίας. Beach είναι βάρη. Για το Baywoods. Είναι για άμα πας και δεις μπασκεμπολίστα να κάνει αυτή τη μαλακία κάτω που το σπρώχνεις προς τα κάτω. Ναι, ναι. Που είναι δίπλα στο μπράτσο ο τρικέφαλος. Ναι. Τρώει φάπα. Ναι. Γιατί απαγορεύεται. Είναι το σούτ αυτό. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι χαλαρό. Δεν πρέπει να είναι σκληρό. Ναι. Δηλαδή όσοι το κάνουν αυτό, πάντα το κάνουν τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, για να είναι έτοιμοι για τον Ιούνιο. Για τον Ιούνιο, για την παραλία. Και για τους κοπανάς. Πάντως, σε κάθε... Ποιος ήταν ο πιο βλάκας συμπαίκτης σου σε θέματα με βάρη? Α, πολύ. Είχα άρρωστος. Πολλοί ήταν άρρωστοι. Ο Σπύρος ο Παντελιάδης, θυμάσαι τον κοντό τον Playmaker. Που δεν έβαζε ποτέ τρίποντο. Ναι, αυτός άμα δεν έκανε χίλιες κάμψεις τη μέρα δεν γινόταν. Βάρη, αλλά, λέω, ρε Γιάννη. Βάρη, ρε φίλε, τι νομίζει είναι αυτό, κάμψεις. Ναι, πάμε παρακάτω. Υπήρχαν πολλοί που έκανε βάρη. Ο Σιγάλας έκανε πολλά βάρη την ημέρα του αγώνα. Για φουσκώσει, για να τον πιάσει κάμψη. Ξέρω εγώ. Όχι, έτσι ένιωθε δυνατός, ένιωθε καλά. Ο Σάκερφος έκανε βάρη, δεν έκανε ποτέ και πήγαινε μέσα. Ξέρεις, ζέσαν τα πόδια του, έκανε διάφορα. Επειδή πάντα τα βάρη είναι δίπλα μέσα στο γήπεδο. Πριν βγουν πολλοί, ας πούμε, πιάναν τις μπάρες και αυτά. Εγώ ποτέ. Ναι, φίλε, γιατί το άλλο, εντάξει, αυτός που έχει φυσική δύναμη είναι το πιο καλό. Ναι. Γιατί διατηρεί και την ελαστικότητά του. Ναι, δεν χρειάζεται. Του. Αυτό είναι. Εμένα αυτό με ενοχλούσε πολύ με τα βάρη. Ότι και όσο αδύνατος, δηλαδή να μην έχεις λίπος, αυτό δεν κάνει. Πρέπει να έχεις λίγο λίπος για να είσαι πλαστικός. Γιατί όσο πιο στεγνός είσαι, τόσο πιο ξερός είσαι. Ναι. Εγώ γι' αυτό έτρωγα. Ναι, ρε, εσύ κουβαλάς και μια μπάλα εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να σε πασάρουν, την έχεις. Ναι. Αλλά τα βάρη είναι τώρα πλέον είναι επιστήμη. Πρέπει να φορτώσεις πολύ το καλοκαίρι, αλλά άμα φορτώσεις αλλάζεις το σχήμα του σώματος. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που τον έβλεπες λίγο χοντρούλη τον άλλον τον Ιούνιο, τον Αύγουστο τον έβλεπες φέτες. Βέβαια αυτό. Μεγάλη, τι έγινε, όλη μέρα. Ναι, όλη μέρα. Πέραν και τίποτα εκεί, βοηθήματα και αυτά. Και... Αλλά χρειάζονται τα βάρη συντήρηση. Mm. Δηλαδή θα πάει να κάνεις, ας πούμε, πάγκο. Ξέρω εγώ, 80 κιλά, 3 δεκάρες. Δεν θα πάει να βάζεις 100 κιλά, 120 κιλά να κάνεις μία max, maximum και τέτοια. Ξέρεις, πρέπει να έχεις συντήρηση, να είναι δυνατό το κορμί σου, είναι υγιής, ξέρεις, να είσαι σκληρός.
Μία από ένα σπρώξιμο πέφτει κάτω και μετά κλαις κανένα εβδομάδα. Αν και μπορώ να πω ότι τώρα τελευταία πολύ πιο εύκολα τραυματίζονται από ότι εμείς παλιότερα. Αυτό συμβαίνει για όλους. Και ναι. Ειδικά τους ποδοσφαιριστές, φίλε. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Μου το έχουν πει γυμναστές αυτό. Παλιά. Ναι. Η επιβάρυνση που δεχόμασταν εμείς σαν μικρά παιδιά. Γιατί παίζαμε στις σαλάνες. Ναι. Ήταν πολύ διαφορετική. Ακριβώς αυτό είναι, φίλε. Τώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμείς παίζαμε στο χώμα, παίζαμε στο ξερό. Ή στο τσιμέντο εμείς. Στο τσιμέντο. Ωραία. Και εσείς παίζατε στο τσιμέντο. Ναι, αυτό λέω. Αλλά έπαιζες και μπάλα σαν μικρός. Ναι, 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 όχι. Στην ναι. Αλάνα, στην γειτονιά. Ωραία. Μεγαλώσαμε έτσι. Έτσι, μάλιστα. Εντάξει, τότε λοιπόν δεν υπήρχε καταγραφή τραυματισμού χιαστού. Δεν θυμόμαστε χιαστό εμείς. Να σου πω κάτι, τι δεν υπήρχε. Μηνίσκος. Μηνίσκος υπήρχε. Δεν υπήρχε ο μηνίσκος πουθενά, ρε φίλε. Ξέρεις πότε εμφανίστηκε ο μηνίσκος? Στο 5x5. Και η χιαστή. Εγώ θα σου πω τώρα γιατί τα θυμάμαι ναι. Πάρα πολύ καλά. Έτσι καταστράφηκε και η καριέρα σου που τραυματίστηκε. Όχι, τραυματισμό δεν ήταν. Δεν έχω τραυματιστεί ποτέ. Ένα διάστημα είχα πάθει. Ωραία. Μια φορά έπαθα μια φράση με τον Πουλιοτόπουλο που τον κοροϊδεύα που έβαλα του βαραγκόλ και σήκωσα τη φανέλα. Μόλις τον έτρεχε ο Αναστασιάδης γύρω-γύρω από το τέτοιο. Τον κοροϊδεύε και το ήθελα να τον διώξει από την ομάδα και τον έτρεχε το πρωί μόνο του στη Θέρμη. Ναι. Και σήκωσε τη φανέλα και είχα τη φάτσα του Αναστασιάδη για να τον τρολάρω. Και την ώρα που τη δείχνω, παθαίνω θράση στο δικέφαλο. Με έφαγε. Είχα κάνει μια φανέλα με τον προπονητή της Εθνικής και φωτοστέφανο από πάνω. Τον κολλητό σου. Και φωτοστέφανο από πάνω για να τον τρολάρω τον άλλον. Αλλά τέλος πάντων. Τότε λοιπόν το παιδί μεγάλωνε με άλλες επιβαρύνσεις και άντεχε. Ντάκη, τώρα το παιδί. Παίζει στα πλαστικά. Εντάξει. Ναι. Με γιατρό στενά. Τώρα εμείς ανοίγαμε κεφάλια, κάναμε λάνα. Ναι. Δεν έτρεχε κάστανα να πούμε κανονικά. Θυμάμαι, έχω πέσει από τάκλιν αρουνού με το κεφάλι σε μια κολόνα. Τρέχει αίμα, το σταματάω και πάω και ξαναπέζω. Ωραία. Τέλος πάντων. Δεν είναι και το πιο σοφό βέβαια αυτό. Αλλά ήταν η νοοτροπία τέτοια τότε. Τώρα λοιπόν με αυτά τα πλαστικά. Με το παραμικρό να προσέχει το παιδί, να φοβάται. Αυτά τα κολομπάρια. Οι μανάδες μας, γιατί δεν ερχόταν παλιά και τώρα είναι σε όλες τις κερκίδες? Γιατί έχει. Έχει φύγει. Μην σας πω τι κάνει τώρα ο Μπούφος. Τι κάνει. Τέλος πάντων, η μάνα σου ποτέ έχει πάει ποτέ. Ούτε δεν με έχει δει να παίζω ποτέ. Μέρα μήδε, στον μπακ μου λέει, τόσο κόσμο λέει, σαν την καρδίτσα είμαστε. Με στο παλέτι σπορ πρώτη φορά που ήρθε. Δεν ήταν οι γονείς από πάνω. Ποτέ. Η μάνα με έβλεπε βασικά. Εδώ. Μένα ο παπάς μου ήταν, γιατί ήταν γενικός αρχηγός στον Παύλο Μελά και μας έβλεπε. Αλλά έτρωγα όλο το πινελίκι εγώ. Για να πείσει τους άλλους ότι δεν έχει τίποτα ότι είμαι ο γιος του. Έκανα, δεν έκανα κάτι, το είχα πινελίκι. Το είχα πάρει, στο μεταξύ. Δεν... Ανέβγες και με τον Παύλο Μελά. Ανέβγα και με τον Παύλο Μελά. Την Παύλο Μελάρα. Του χρόνου να δείτε αν βρούμε κανένα φράγκο θα γίνει. Δεν υπάρχει άλλο. Χορηγή, χορηγή. Όσοι σταυροπολίτες ακούτε, βοηθήστε την ομάδα. Είναι η ομάδα της γειτονιάς σας. Εντάξει. Όλοι, θα βάλουμε από κάτι. Και έτσι που λες, οι τραυματισμοί ήταν πραγματικά πολύ λίγοι. Ναι. Τώρα με το παραμικρό, εντάξει, υπάρχει και τέτοια. Τι να πω, πιστεύω η τεχνολογία τα έκανε όλα. Εξελίχθηκε τόσο πολύ, όλοι ασχολούνται. Ξέρεις, βάζουν δύο καλάθια, το κάνουν. Highlights. Όχι, είναι πιο soft. Είναι πιο soft. Είναι πιο soft, είναι πιο... Τρώνε άλλα πράγματα. Δηλαδή το φάει δεν έχει αλλάξει. Ίδια ντομάτα έτρωγες δε Γιάννη πριν 25 χρόνια και ίδια τρως τώρα. Αυτό με πείραξε προχθές. Έφαγες κρέας. Ντομάτα. Όχι. Που έφαγα 4 διαφορετικά, 5 διαφορετικά. Έφαγα 5 διαφορετικά, 4 διαφορετικά κρέατα και πίτσα. Όταν πάμε Αθήνα μια μέρα θα σε πάω σε ένα στα μελέσια που βρήκα. Ρώτησα εδώ πέρα τι να τρώω και μου είπαν σούσι. Τι σούσι να φας? Πρέπει να φάω δύο μέρες. Τι να φάσουν, ρε. Τέσσερις ωκεανούς θες για να χορτάσεις. Πλάκα μας κάνεις τον Γιάννη. Αυτό το ρύζι με τα φύκια, ρε. Πως, έχει δυνατό. Ένα γλυκό, βέβαια, με γλομπαλάκι. Ένα πολύ ωραίο, με ρύζι. Γλυκό. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να φάμε γιατί κάνουμε δίαιτα. 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 Πρέπει να χάσουμε κιλά. Έχουμε και σημαντικά πράγματα να κάνουμε εμείς τον Ιούνιο. Εντάξει, και πρέπει να πάμε στην προετοιμασία φέτες. Τώρα πήρες τον double, παντρεύεσαι τελικά. Γιάννη, αυτά τα πράγματα δεν τα λένε στο ραδιόφωνο. Αυτά είναι προσωπικές στιγμές. Φτάσαμε εκεί. Άμα το κάνω θα φανεί. Σε πιέζει. Η Λία, τι να με πιέσει, δεν ξέρει τη Λία, δεν με πιέζει ποτέ για τίποτα. Σε πίεσε. Ποτέ. Σε βλέπω τι τώρα. Είμαι γόρε. Είμαι γόρε, Γιάννη. Εγώ δεν μπορώ να πω όχι, ρε φίλε, γι' αυτό.
Εσύ δεν μπορείς να πεις όχι γενικά. Καλά που θα γεννήθηκες γκόμενα, ρε φίλε, δόξα σου. Θα ήμουν. Θα ήσουν μια γνωστή της πόλης. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα τι να χέρι-χέρι την κουβαλάει. Θα σε σηκώμενα. Θα πήγαινες με καλά χέρι-χέρι και θα έλεγαν οι άλλοι, κοίτα ρε την κουβαλάει και χέρι-χέρι, την πατσαβούρα. Θα ήμουν ψηλή γκόμενα όμως. Ψηλή γκόμενα θα ήσουν και δεν βολεύεται. Μελαχρινή, ψηλή. Δεν βολεύεται, φίλε. Με ωραίο κορμί. Σε μια φάση όταν τα είχαμε μία εκεί στο 84. Πού? 1,84 ήταν. Μου ρίχνε εγώ. Σιγά ρε φίλε, 1,84 είχα εγώ. Μου ρίχνε σου λέω. Όχι, είχα μία. Εντάξει. Ναι. Στο... εκεί, στο οριζοντίος όλοι ένα μπού έχουμε. Έτσι αλες. Δεν είχαμε ένα μπού, δεν έφτανα. Έπρεπε να κάνω μαγικό. Πήγαινα πολύ πιο πάνω. Ναι φίλε, άσε το πρόβλημα. Και μετά, ή οριζοντινό. Εγώ δεν μπορώ στα αμάξι. Δεν μπορώ, δεν έχω στα αμάξι. Δεν μ' αρέσει. Δεν χωράω. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι για να το απολαμβάνεις, έχεις το χώρο σου, φίλε, να κυνηγέσαι, να κάνεις, να βαράς τα... Ρωματικά πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Και το συμπέρασμα την κουβέντα που έχουμε μόλις τώρα είναι καλά που δεν γεννήθηκε ακόμα ο Γιαννούλης. Σε φωνητό Γιώργου Σαββίδη του Ταχιάου. Γενικά, παιδιά, όπως είπα, όξεις, ψηφίσει οτιδήποτε έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Στις δημοτικές, πραγματικά, βουλευτικές κάτω τι θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά στην τοπική. Πόσοι ψήφισαν, τρεις φορές θα ψηφίσουμε τώρα. Περιφέρεια, Ευρωβουλή και δημοτικές. Καμιά ώρα θα είμαστε δηλαδή μέσα στα εκλογικά εκεί πέρα, στα σχολεία. Σιγά ρε Γιάννη. Σιγά. Με πιάνουν και κουβέντα, γεια σου Γιάννη, παιχταρά και τέτοια. Σαν, τώρα τι θα σου πούνε. Το πήρε τον Νταμπλ, το πήρα. Δεν έχουν να σου πούνε. Θα διαβάζουν τίποτα ότι θα πάρουμε αυτό τον παίκτη, θα σε ρωτάνε για τέτοια. Ναι. Ναι, είναι στο timing ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί που θα έχει γίνει το μέλλον. Τώρα μια εβδομάδα ξεκούρας λίγο τα μάτια. Θέλετε κι εσείς ξεκούρας τώρα δημοσιογράφη. Καλά, δεν θέλουμε. Εγώ... θα πας διακοπές πουθενά, τι θα κάνεις. Όχι. Αφού πάω προετοιμασία. Α, πάω για λίγο. Πολύ λίγο. Ναι. Τι να πάω, για... ένα μήνα θα φάμε στην Ολλανδία, σίγουρα. Μετά ναι. Θα έχει σίγουρα δύο ταξίδια. Από τρεις μέρες, έξι, μέσα τον Αύγουστο. Φιλικά. Όχι, τι λέω, ρε. Τι έξερε μόνο. Δύο ταξίδια, όχι καλά τα λέω. Δύο ταξίδια θα έχει σίγουρα. Διπλά φιλικά. Όχι, ρε. Champions League. Και αν περάσουμε playoff Champions League, στα playoff Champions League, αλλιώς playoff γύρω. Πόσο, τρεις γύρους ή δύο γύρους. Δύο. Δύο. Και υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Άγιαξ μέσα αυτές τις ομάδες. Ναι, η μία είναι, ρε Γιάννη. Τώρα μία στις έξι ή οχτώ. Νομίζω στις έξι. Μία στις 6. Ναι, 15-17%. Ένα στα 6, 17%, ναι. Ναι, εντάξει, το θυμάμαι σαν τρίποντα αυτό. Ένα στα 16, ναι, ένα στα 6, 17. Έτσι θυμάμαι και εγώ αυτό. Είναι και τα μαθηματικά μας, είναι. Και οι άλλες ομάδες είναι στα μέτρα μας όλες. Δυναμό, Ζάγκρεμπ, Γιουγκ Μπόιζ, αυτά όλα είναι σε ένα επίπεδο. Ακριβώς. Α, μόνο ο Άγιαξ είναι, Μόνο ο Άγιαξ είναι μακριά και αγαπημένη. Αν και ο Άγιαξ βέβαια έχει κάτι συνήθειο όταν πάει καλά μια χρονιά να τους πουλάει όλους. Αυτό, εντάξει, και αυτό είναι έξυπνο και αυτό. Ναι, αν πουλήσει όλους και τον πάγκο του και πάει να πάρει άλλους, έχουμε μια ελπίδα. Φίλε, έβλεπα Άγιαξ Τότεναμ τώρα στο 80. Πώς τρέχουνε έτσι, ρε φίλε. Και δεν είναι μόνο ότι τρέχουνε, Γιάννη, ξέρουν και μπάλα. Ναι, καλά, το βγάζουμε αυτό. Δεν κουραστήκαν, δηλαδή, 80 λεπτά να τρέχουν. Κάποτε λέγαμε, ωραία, ότι είναι τρεχαντήρι. Ναι. Αλλά συνήθως τα τρεχαντήρια, η σχέση τους με την μπάλα ήταν μαλωμένη. Ναι. Τώρα. Δεν είναι ότι είναι τρεχαντήρια, ξέρουν και μπάλα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι θέμα. Και τότε να είναι αθλητική ομάδα. Δεν είναι ομάδα που δεν τρέχει. Καλά, είναι Premiership. Ναι, φαντάζομαι ότι ακόμα και τότε να μην υπήρχαν στιγμές. Για πες μας για τον Λούκας. Πω, πω, τι ξεφτύλα φάγαμε. Πήγα να πιω καφέ στον Νίκο και μου λέει κυνήγα τον. Λέω γιατί ρε. Μου λέει δεν είσαι χθες στο μάτς. Λέω το είδα. Λέει ποιος ήταν ο καλύτερος. Λέω αυτός ο κοντός ο Λούκας. Μου λέει πάρ το Σταύρο τηλέφωνο. Να τον πω τι. Α, το δει το γιο σου. Ναι. Ναι. Άκου να δεις. Είπα. Ο Λούκας, ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Παντελής Κωνσταντινίδης. Λέω. Και στους καταλαβαίνω το τραβάω. Ναι. Και λέω, τώρα που το μίλησα, παίξτε κανένα δεκάρικο. Και έβαλε λέει τρία γκολ. Τρία γκολ, ναι. Μου ζήτησε 2 ευρώ. Τα πληρώσεις εσύ. Γιατί μου έστειλε το βίντεο που έγινε ανάλυση με το αριστερό πόδι. Λέω αριστερό πόδερος δεν είναι. Όχι, μου λέει δεξιό πόδερος είναι. Και έβλεπε τρία γκολ με το αριστερό. Είδες, αριστερό πόδερος είναι. Δώσε 2,5 ευρώ το γιο τώρα. Γιατί δεν μου τα είπε, χθες μαζί ήμασταν. Ε. Τι μου τρέπετε.
Από αυτούς είναι. Εμένα. Έπρεπε να πει τη Στελή. Η Στελή να δεν με τρέπεται. Καλύτερα μαζί μου χθες. Με αγαπούσε χθες, παραδόξως. Ναι. Να πούμε ένα, να μαζίσετε η τριανταφυλένια Μάικ. Ναι ρε Μάικ, να μην σου μοιάσει ποτέ, να μείνει έτσι. Τυχερό και σαν την πόλη, να υγεία σαν το, ναι, το μωρό μας. Καλά, μιλάμε θεά. Δεν εντάξει, πρέπει να πάω αύριο να το πλύνω τώρα. Αφού δεν το βάφτισες. Να κάνω μπάνιο. Πρέπει να μαζί με την αδερφή μου θα πάω. Να πας. Θα, εγώ θα σε λέω ναι. Άμα δεν με ρίξει πόρτα η πόλη. Θα σε λέω ναι. Λέει, μην τους κολλήσω, δεν έχω τίποτα, δεν είναι καλά. Κοίτα, εγώ είμαι το πειραματόζω. Αν κάποιο κολλήσει, θα είμαι εγώ. Ναι. Είμαστε δυο στο στούντιο. Ωραία. Δεν φιληθήκαμε κιόλα. Ναι, εντάξει, αλλά τα μικρόβια πηγαίνουν έρχονται. Ναι, έχουμε. Μια χαρά είμαστε. Καλώς πάντων. Γιανούλη, πάμε να μαζευτούμε. Πάμε να μαζευτούμε. Ο Τρέγιας έξαλλος με το Wikipedia. Γιατί? Έγραφε κάποιο, πέρασε το Wikipedia, γράφει όποιο θέλει οτιδήποτε. Εντάξει. Πού στο Wikipedia? Ο Τρέγιας δεν το ξέρει αυτό όμως, ότι περνάει οποιοδήποτε θέλει. Α, μπορεί, αλήθεια. Ναι, και... ούτε εγώ το ήξερα. Ναι, με πηγές και καλά, αλλά περνάει. Ναι. Και με παίρνει έξι, κοίτα τι γράφουν. Να... λέω εντάξει, θα ειδοποιήσω εγώ, μην αγχώνεσαι. Τι είναι, τι έγραφε? Ότι δεν θα σου πω εκτός αέρα. Για τον Λουτσέσκου κάτι. Και σε πέντε λεπτά την καθαρίσαμε την πουγάδα, μισά άλλαξε. Ωραία. Λέει, άρα δεν μπορεί ο καθένας να το αλλάξει. Ε? Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα, ναι, να αλλάξει. Ανάλογα τις πηγές. Ναι. Πες τώρα να μας πει τι έγραψε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Μειώνει τον Λουτσέσκου. Φίλε και τον Μπάουκ. Δεν θα σου πω στον αέρα. Όταν έχει να κάνει με κάτι που μειώνει τον Μπάουκ. Δεν αναφέρεται. Δεν αναφερόμαστε. Ακριβώς. Μειώνει τον Μπάουκ με ψέμα, όχι με πραγματικότητα. Παρασκευή κάναμε εκπομπή με τον Ατήλα. Τι έγινε? Ξέρεις ότι πήρα χαμπάρι από το Facebook ότι ήρθε, δεν μου είπε τίποτα. Πώς εμφανίστηκε, τι έγινε, δεν έγινε. Για είχαμε βάφτιση, μιλήσει μια εβδομάδα πριν. Βάφτιση και αυτός. Η βάφτιση της κόρης του Ατήλα είναι από τις πιο αστείες βαφτίσεις που έχω ζήσει στη ζωή μου. Στο Παλαιόκαστρο, όπου έχει μόνο παλικάρια. VIP. Vips. Ναι, και ο παπάς που ψέλνει τρέμει. Μην το πει κανένα. Και το κορυφαίο, αυτός που μπούσε μπαλόνια στην είσοδο, ήταν φουσκωτός. Ήρθε κάποιος με άδεια από τη φυλακή, τον έφερε το περιπολικό. Είμαι μετέο βιό. Ναι. Και δεν τον άλλο, είμαι μετέο βιό και γνωστό αργιανό παλικάρι από τα λίγα. Και καθόμαστε σε μια γωνιά και κλαίμε. κλαίμε. Δεν υπάρχει αυτή η βάφτιση. Είναι η καλύτερη βάφτιση που έχω πάει στη ζωή μου. Η οποία βγάλαμε φωτογραφία μαζί και την ανεβάσαμε εκεί στο. Και όλοι τον πειράζουν ότι δεν είσαι πλέον γίγαντας, γιατί φέτος ένα παιδάκι μπροστά μου. Ναι, αυτή πρόβλημα κι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τα λέμε.